Καλή σας μέρα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Φύλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να καλωσορίσω αρχικά τον διακεκριμένο καλεσμένο μας, τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάκτορα Γιάννη Ξηραδάκη, ο οποίος δέχτηκε με μεγάλη χαρά να μας μιλήσει σήμερα για τον περίφημο μηχανισμό των αντικειμένων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς για την αθρώα προσέλευσή σας στο μουσείο μας, σε αυτή την αίθουσα, και το όνομα του μεγάλου αρχαιολόγου Μανώλη Αγρόνη. Για να μην κλέψω όμως πολύ από τον χρόνο σας, θα ήθελα λίγο να σας παρουσιάσω τον εκλεκτό προσκεκλημένο μας μέσα από το έργο του. Ο Γιάννης Ξηραδάκης γεννήθηκε στα Χανιά. Τις επίγειες καθώς και τις πανεπιστημιακές του σπουδές πτυχιοφυσικής τις ολοκλήρωσε στην Αθήνα. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές, Master of Science και PhD, στην αστρονομία έγιναν στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει συνεργαστεί ερευνητικά με το Max Planck στη Βόνη, στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Σαν Διέγο, και το 1985 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1995 εξελίχθηκε στη θέση του καθηγητή, θέση την οποία κατήχε μέχρι και τη συνταξιοδότησή του τον Αύγουστο του 2015. Τον Δεκέμβριο του 2015, με απόφαση της Εγκλήτου, του απενεμήθη ο τίτλος στο ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μελέτες σχετικές με τους αστέρες νετρονίων, το ουδέτερο οξυγόνο σε γαλαξίες, το κέντρο του γαλαξία μας, μεταβλητούς αστέρες, ήλιο, σελήνη και την αρχαιοαστρονομία. Έχει δημοσιεύσει μόνος του ή σε συνεργασία 3 διδακτικά βιβλία, άλλα βιβλία σχετικά με την αστρονομία, άρθρα σε συνέδρια και συνολικά πάνω από 100 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και άλλες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή τόμους. Έχει επιβλέψει πολλές διδακτορικές διατριβές. Έχει οργανώσει ή συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνή μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα όπως είναι το Opticon, το Graph και άλλα. Έχει συμμετάσχει ως μέλος ή και ως πρόεδρος σε πολλές εθνικές ή διεθνείς επιτροπές ή ερευνητικά προγράμματα. Έχει διατελέσει γραμματέας και πρόεδρος στην Εθνική Αστρονομική Επιτροπή και στην Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία. Το 2011 εξελέγει διευθυντή του Εργαστηρίου Αστρονομίας, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι και τη συνταξιοδότησή του. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Cancer Science of in Europe, η οποία το 2005 τιμήθηκε με το υψηλότερο βραβείο ΔΕΚΑΡ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Ξηραδάκης είναι μέλος της Διεθνούς Ερευνητικής Ομάδας, η οποία πρωτοστάτησε στην πρόσφατη διερεύνηση και αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τον μηχανισμό των αντικειμένων. Θεωρείται ως ένας εκ των πλέον ειδικών στον μηχανισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Από το 2007 και μετά, έχει δώσει περισσότερες από 180 επιστημονικές και εκλεγισμένες διαδέξεις στη χώρα μας ή στο εξωτερικό με θέμα ακριβώς το μηχανισμό των αντικειμένων. Όμως, εγώ θα ήθελα να σας προσθέσω και κάτι ακόμη στα προηγούμενα που σας διάβασα, κάτι σχετικό με την προσωπικότητα του κ. Ξηραδάκη. Ο Γιάννης Ξηραδάκης είναι από τους σεμνότερους και ευγενικότερους συναδέλφους που συνάντησα στη μακρά θητεία μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπηρετήσαμε για αρκετά χρόνια σε γειτονικά εργαστήρια. Ήταν πάντα γελαστός, ταπεινός και διακριτικός. Θα έπρεπε εσύ να τον ανακαλύψεις, γιατί ο ίδιος ποτέ δεν προβαλλόταν. Εξαιρετικός δάσκαλος και πολύ αγαπητός στους φοιτητές του. Αυτά, και έχοντας επίγνωση ότι κλέβω από τον χρόνο του αγαπητού μου φίλου Γιάννη Ξηραδάκη, τον καλώ στο βήμα. Απενεργοποιήστε τα τηλέφωνά σας αν είναι δυνατόν, γιατί δημιουργούν πρόβλημα στον ομιλητή.
ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσκελή εισαγωγή. Πρέπει να κόψω την αρκαρνανή. Νομίζω ότι είπα πάρα πολύ λίγα. Ευχαριστώ πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο, την Πρόεδρο, την Γραμματέα και τα μέλη του Συνδέσμου που με κάλεσαν. Με χαρά βεβαίως αποδέχτηκα όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Παπαδημητρίου. Και ελπίζω φέροντας από εδώ πέρα να όσοι δεν ξέρετε πολλά για το μηχανικό του αντικειθείου να τα μάθετε και να καταλάβετε γιατί πολλές φορές αυτός ο μηχανισμός μας έκανε υπερήφανους όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό και δεν πιστεύανε ότι αυτά τα οποία του λέγαμε με όλα τα πολιτικά στοιχεία έχουν και έχουν τα δεδομένα πλέον, ότι ήταν πραγματικά. Έχω δηλαδή μάλλον στην Αμερική ένας που γνώριζε τον μηχανισμό, αλλά δεν το ήξερε όλα. Κάνει που μάει, μπορεί να σου πει. Θέλω, τι είναι αυτό, δεν το πίστευε. Βεβαίω σιγά σιγά και γράφονται βιβλία και γενικά είναι ένα θέμα το οποίο πάρα πολύ μας ευχαριστώ πολύ. Μας έχει κάνει υπερήφανος. Να σας πω με δύο λόγια για αυτούς που στέκονται έτσι και συγγνώμη γι' αυτό. Αχ, λέω και ένα καλό μου συνάδελφο εκεί που ασχολείται με τον μηχανισμό. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλούμε. Πιο κοντά ακόμα, ναι. Θα το για να ακούγεται έξω. Και είναι στο τέρμα η ένταση. Πάντως, για να δω, απέχω ένα δάχτυλο από το μικρόφωνο και κοντά δεν μπορώ. Και μήπως μπορώ να ανεβάσω την ένταση. Ναι, αυτό εξαρτάται από το τεχνικό. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Τι είναι λοιπόν ο μηχανισμός των αντικειθείων. Καταρχήν, πολλοί από εσάς έχουν ακούσει παλιότερες διαλέξεις μου. Έχω καινούργια πράγματα. Έχω πολλά, πάρα πολλά καινούργια πράγματα, τα οποία δεν έχω το χρόνο να σας τα πω. Πρέπει να κάνω να βάλω μια ισορροπία μεταξύ της βασικής γνώσης και της νέας γνώσης. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσω με τη βασική γνώση. Ο μηχανισμός των αντικειθείων ήταν ένας αστρονομικός υπολογιστής με οδοντικούς τροχούς, γρανάζια που λέμε. Και τι υπολόγιζε? Υπολόγιζε τη θέση του ηλίου και της σελήνης στον ουρανό, αλλά και των πλανητών, πολύ πιθανόν. Παρόλο που δεν έχουμε βρει τα γρανάζια, έχουμε βρει επιγραφές πάνω στο μηχανισμό για αυτό και επομένως είχε μια ιδιαιτερότητα. Τώρα λέω τη λέξη υπολόγιζε. Μα πώς είναι δυνατόν να υπολογίσει κανείς με γρανάζια να κάνει ένα προπλασιασμό, μια διάλεση? Είναι πάρα πολύ απλό. Εάν θα πάρετε ένα γρανάζι το οποίο έχει 100 δοντάκια και το εμπλέξετε με ένα γρανάζι που έχει μόνο 50 δοντάκια, όταν το πρώτο κάνει μια πλήρη περιστροφή, το δεύτερο έχει κάνει δύο περιστροφές. Έχετε πολλαπλασιάσει επί δύο. Αν αντιθέτως ξεκινήσουμε από αυτό με τα λιγότερα δοντάκια και δώσουμε κίνηση αυτό με τα περισσότερα, τότε δεν έχουμε διαιρέσει δια του δύο. Επομένως, καταλαβαίνετε πως μετρώντας τον αριθμό των οδόντων των συμπλεκομένων γρανάζιων, μπορούμε να υπολογίσουμε τι ακριβώς έκαναν και καταλαβαίνετε ότι μπορούμε, αν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε επί 3/5, είναι πολύ εύκολο. Άνθρωποι 3/19, επίσης είναι και αυτό πολύ εύκολο. Και έτσι ο μηχανισμός έκανε αυτούς τους υπολογισμούς, υπολόγιζε με μεγάλη ακρίβεια τη θέση της σελήνης και του ηλίου στον ουρανό, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να προβλέψει εκλήψεις. Γιατί εκλήψεις συμβαίνουν όταν τα τρία σώματα, ήλιος, γη, σελήνη, βρίσκονται σε ευθεία γραμμή. Εάν η γη μας είναι μεταξύ του ηλίου και της σελήνης, εμποδίζει το φως του ηλίου να φτάσει στη σελήνη και έχουμε σεληνιακή έκλειψη. Αντίθετα, καθώς η σελήνη περιφέρεται γύρω από τη γη μας 27,32 ημέρες, όταν μπει ανάμεσα στον ήλιο και στη γη μας, τότε βεβαίως έχουμε ηλιακή έκλειψη. Να λοιπόν ένα ισχυρότατο όπλο που είχε στα χέρια του όποιος είχε διέθετε αυτόν τον περίφημο μηχανισμό. Είχε και κοινωνικό πρόσωπο. Υπολόγιζε το πότε πρέπει να ξεκινήσουν οι στεφανίτες αγώνες, αγώνες όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες, οι οποίοι ξεκινούσαν κατά την πρώτη ή μερικοί λένε δεύτερη πανσέλινο, μετά τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Αστρονομικοί υπολογισμοί ξανά, ο υπολογιστής των αντικειθείων πλέον τους έκανε αυτές τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς. Και επομένως μπορούσε. Ήταν ίσως αυτό ο οποίος έδινε την εντολή
για να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Καταλαβαίνετε πως είναι ένα πολύπλοκο μηχάνημα, στο οποίο ήταν ενσωματωμένο επάνω ένα εγχειρίδιο χρήσεως. Έχουμε διαβάσει 3.400 γράμματα μέχρι τώρα, με τις αντίστοιχες λέξεις και προτάσεις. Αυτό σημαίνει αυτομάτως πως ο κατασκευαστής δεν ήταν και ο χειριστής. Γι' αυτό ο κατασκευαστής είχε δώσει τις οδηγίες του στο εγχειρίδιο χρήσεως που ανέφερα. Ένα ερώτημα που μου γίνεται συνήθως είναι αν ο μηχανισμός των αντικειτήρων ήταν ορολογιακός μηχανισμός. Δηλαδή, εάν τον κούρτιζε κάποιος και μετά δούλευε για ένα μεγάλο διάστημα, μεγάλο ή μικρότερο. Μήπως, για παράδειγμα, είχε μία κλεψίδρα η οποία καθώς αδειάζει σιγά σιγά μετακινούσε ένα έμβολο και αυτό έδειχνε κάτι με τον χρόνο. Όχι, δεν έχουμε βρει κάτι τέτοιο. Μήπως είχε κάποιο αντίβαρο το οποίο όπως τα παλιά η κρεμή τα κουρτίζανε μία φορά το χρόνο, το μήνα ίσως, και μετά επί ένα μήνα δουλεύανε. Όχι, επίσης δεν έχουμε βρει κάτι τέτοιο. Μήπως κάποιο ελαττήριο, ούτε και αυτό. Ο μηχανισμός ήταν χειροκίνητος. Ο χειριστής είχε ένα κομβίο, ένα στροφείο, το οποίο το έστριβε, επέλεγε στην προσινή επιφάνεια, για παράδειγμα, μία ημερομηνία και όλοι οι υπόλοιποι δείκτες του μηχανισμού έδειχναν τι θα συνέβαινε αυτή την ημερομηνία. Θα γινόταν μια έκλειψη. Η σελήνη θα είναι πανσέλινος, θα είναι νέα σελήνη και ούτω καθεξής. Επομένως, έτσι δούλευε ο μηχανισμός. Μέχρι τώρα, μάλιστα, λέγαμε ότι το στροφείο ήταν στο πλάι. Έχουμε βρει ένα γρανάζι, μια κορώνα, η οποία κάτι πρέπει να έχει εκεί πέρα. Όμως, κάνοντας μελέτη των ροπών, αλλά και από την εμπειρία που έχουμε από την κατασκευή μοντέλων, γνωρίζουμε πλέον πως από μπροστά πρέπει να ήταν η κίνηση, κάτι το οποίο δεν έχει ουσιαστικά πλήρως δημοσιευτεί ακόμα, παρόλο που έχει γίνει επίδειξη σε ένα διεθνές συνέδριο το 2012. Πηγαίνουμε τώρα 2.000 χρόνια πριν, όταν ένα καράβι, ένα μεγάλο καράβι, ένα τεράστιο καράβι, 40 μέτρα μήκος και 15-20 μέτρα, όχι 20 δεν θα ήταν, 15 μέτρα πλάτος, όπως μας λένε οι φίλοι μας οι αρχαιολόγοι, για παράδειγμα ο Μπρένταν Φόλι ή ο Αλέξης Τούρτας, συνάδελφοι, μάλιστα ένας εξ αυτών βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ ανάμεσά μας. Αυτό το καράβι ταξίδευε από το Ανατολικό μέσα, από την Ανατολική Μεσόγειο και προσπαθούσε να περάσει τα στενά μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Το καράβι αυτό τελικά συνάντησε μία φουρτούνα, δεν τα κατάφερε, βυθίστηκε και μάλιστα έξω από τον ποταμό, το λιμανάκι, που βλέπετε τέλος κάτω δεξιά, το βλέπουμε το βελάκι μου το δείχνω, τον ποταμό του νησιού των Αντικειθήρων, μάλιστα λίγο πιο έξω εδώ πέρα πρέπει να βυθίστηκε. Έτσι, το ναυάγιο αυτό έμεινε για πάρα πολλά χρόνια στο βυθό της θάλασσας. Ήταν φορτωμένο με έργα τέχνη, αλλά όπως μου είπε ο Αλέξανδρος Τούρτας, ένας πολύ καλός αρχαιολόγος και δίτης, μέχρι τώρα έλεγα στις ομιλίες μου πως ήταν φορτωμένο με έργα τέχνης. Και αυτό ήταν λάθος. Ήταν φορτωμένο με εμπορεύσιμα υλικά και έργα τέχνης. Έχουμε και πάρα πολλούς πίθους, λαγίνους, αμφορείς κτλ. Αλλά όπως μου εξήγησε, αν τραβήξει να βρει 10 αμφορείς από τη Ρόδο, και υπάρχουν άλλοι 150, δεν θα ανασύρουν τους υπόλοιπους 140, τους 150. Θα ανασύρουν μερικούς. Έτσι λοιπόν, το καράβι αυτό μετέφερε και εμπορεύσιμα υλή, ίσως σιτάρι, ίσως άλλα αντικείμενα, άλλα εμπορεύσιμα υλικά, αλλά και βεβαίως πολύτιμα αντικείμενα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 1900, κάποιοι δύο σουγκαράδικα καραβάκια πηγαίνουν προς την Βόρεια Αφρική για να μαζέψουν σουγκάρια και περνώντας ξανά από τα Αντικείθυρα, αγκυροβολούν στο ποταμό. Και εκεί για κάποιο λόγο, ο Ηλίας Νικοπάντης, ο δεινότερος δίτης τους, από ό,τι μας είπε η ανιψιά του που τη συζητήσαμε στη Ρόδο πριν από λίγα χρόνια, βούτυξε ίσως για να βρει σουγκάρια, να διερευνήσει την περιοχή, ίσως δεν αποκλείεται να βούτυξε για να δοκιμάσει με καινούργια στολή, ίσως βούτυξε για να εντάξει ένα νέο δίκη στην τεχνική των καταδύσεων ή επειδή ήταν μεγάλη τρίτη, βούτυξε για να μαζέψει θαλασσινά. Τελικά βούτυξε κάτω και στα 50 μέτρα και περίπου 50 μέτρα απόσταση από την παραλία ανακαλύπτει το ναυάγιο του Αντικειθήρου.
Ρουτάει και ο Δημήτρης Κοντός που ήταν ο καπετάνιος και στο καράβι. Διαπιστώνει και αυτό στην ύπαρξη του ναυαγίου. Βεβαίως έπρεπε να πάνε να μαζέψουν τα σουγγάρια, γι' αυτό είχαν πληρωθεί. Επιστρέφουν πίσω στη Σύμη. Προσοχή, η Σύμη ήταν τότε το τουρκικό ζυγό. Η Σύμη το 1900 ήταν ακόμη το τουρκικό ζυγό. Αποφασίζουν όμως να πάνε στην Αθήνα και όχι στην τουρκική πρωτεύουσα και να ενημερώσουν τον Υπουργό Παιδείας, που ήταν υπεύθυνος και για τον πολιτισμό, τον Σπυρίδωνα Στάρη, για την ανακάλυψη αυτού του ναυαγίου. Μάλιστα, ο Ηλίας Νικοπάντης είχε αποσπάσει, όπως ο ίδιος είχε πει, τον βραχίον ενός λούντζινου αγάλματος και το οποίο το έδειξαν στον Σπυρίδωνα Στάρη. Αυτός είχε ξάδελφο τον Βαλέριο Στάρη, που ήταν διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου. Κατάλαβαν τη σημασία που είχε αυτό το δείγμα και μέσα σε δύο μόλις μήνες οργάνωσαν τη μεγαλύτερη μέχρι τότε ενάγια ανασκαφή που είχε γίνει ποτέ. Ξέρετε, δεν ήταν εύκολο το 1900 να βγουν στα 50 μέτρα κάτω για να ανασύρουν τα διάφορα αντικείμενα. Οι ίδιοι πάντως σημειακοί σουγγαράδες δέχονται μετά από πληρωμή βεβαίως να διεξάγουν την ενάγια ανασκαφή. Εδώ πέρα βλέπετε μερικές εικόνες από την ανασκαφή. Βρήκαν πάρα πολλά αγάλματα, πολλά από αυτά ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά μερικά ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση. Βλέπετε τώρα στον περιάμβριο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, πολλά από αυτά, ίσως ξεχωρίζει κάποιο ένα άλογο, εγώ πέρα βλέπω τον Οδυσσέα, που τον έχω δει βεβαίως ξανά και στο μουσείο. Εάν θα πάτε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα και κατεβείτε για καφέ στον περιάμβριο χώρο, όλα τα αγάλματα που είναι γύρω-γύρω, είναι αγάλματα που έχουν σχέση με το καράβι, έχουν βγει από το καράβι των αντικειμένων. Να σας δείξω ένα-δύο από αυτά τα αντικείμενα. Να, ένα από τα αγάλματα. Αυτό, όπως βλέπετε, το δεξί του χέρι, η δεξί του πλευρά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αντιθέτως, η αριστερή του πλευρά δεν είναι. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό επιλεκτικά, αν οι οργανισμοί της αλάτης επιλέγουν το αριστερό μέρος ενός αγάλματος? Προφανώς όχι. Το άγαλμα αυτό ήταν μίσο βυθισμένο σε άμμο, η οποία έσωσε το άγαλμα από τους μικροοργανισμούς. Αλλά σας είπα προηγουμένως ότι το ναυάγιο ανακαλύφθηκε 50 μέτρα από την ακτή και 50 μέτρα βάθος. Πολύ απότομος ο βυθός σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει εύκολα άμμο. Πιθανολογείται, αυτό βέβαια μου το επιβεβαίωσε ο Ελευθέρης Τσαβλήρης, ο οποίος ήταν ένας από τους δίκες σε μετέπειτα ανασκαφή, ενάλλη ανασκαφή, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί άμμος για πάρα πολλά χρόνια, για εκατομμύρια χρόνια παρέμβουσα, ή για χιλιάδες χρόνια, σε τέτοια μεγάλη κλίση. Πρέπει να ήταν το έργο του καραβιού, το οποίο είχαν σφινώσει ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα και τα αγάλματα, και να μην καταστραφούν κατά τη διάρκεια του κλού. Ένα από τα αγάλματα που θα δείτε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και μάλιστα τώρα υπάρχει μια έκθεση που λέγεται Οδύσσιες. Εκεί ο μηχανισμός παίζει σημαντικό ρόλο. Θα δείτε τον φιλόσοφο των αντικειθήρων, τον βραχίωνα του οποίου είχε αποσπάσει ο Ηλίας Νικοπάντης. Θα δείτε τον έφηβο των αντικειθήρων. Ένα πολύ μεγάλο άγαλμα. Είναι ο έφηβος των αντικειθήρων, από τα πιο ομορφότερα αγάλματα που έχουμε στην χώρα μας. Η άγνα σκεύη, τεχνική μυραφιόρη. Οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν πώς να πάρουν ψήγματα μετάλλων ώστε να φτιάξουν γυαλί, από πυρίτιο βέβαια, από άμμο ουσιαστικά, και να δώσουν αυτά τα ωραία σήματα. Κοσμήματα, τα οποία ο κατασκευαστής, τον οποίο πολύ πιθανόν ήταν από τη Δήλο, όπως μας ενημέρωσε η Μόνικα Τζάκσον από την Αυστραλία, η οποία έχει μελετήσει αρχαία κοσμήματα, και μας είπε ότι ακριβώς τέτοιου είδους κοσμήματα, με τις τρεις πετρούλες, με το σάντιο να κρέμεται από κάτω. Έχουν βρεθεί στη Δήλο σε κατάλληλη στρωματογραφία, γύρω στο 200 π.Χ. πρέπει να έχουν κατασκευαστεί ή λίγο μετά. Και επίσης υπάρχουν ανάλογα αντίγραφα και σε δύο μουσεία της Ανατολικής Ευρώπης. Ανάμεσα στα αντικείμενα που ανέσυραν οι δίτες ήταν και κάποια περίεργα απολυθώματα, ίσως εξήχαν λίγο, ίσως λίγο πιο βαριά, ίσως είχαν κάτι περίεργο και έτσι τα έβαλαν και αυτά σε ένα κουτί. Αυτό έμενε να είναι το κυριότερο αντικείμενο που αλλιεύθηκε από το ναυάγιο των αντικειθήρων.
Σας είπα προηγουμένως ότι έχουν βρεθεί πάρα πολλά πύληνα αντικείμενα. Σας δείχνω τώρα μερικά, βλέπετε αμφορείς, χρηστικά σκεύη, λιχνάρια, κεραμίδια. Αυτό σημαίνει γιατί να έχει κεραμίδια ένα καράβι, προφανώς είχε ένα υπόσταση. Ναι, λοιπόν, λέει ότι οι αρχαιολόγοι είναι καταπληκτικοί άνθρωποι και χαίρομαι που η σύνδεση εδώ πέρα τους υποστηρίζει. Βλέπουν κάτι και μπορεί και το ερμηνεύουν πολύ όμορφα. Για παράδειγμα, ξανά ο συνάδελφό μου, ο κ. Τούρτα, μου είπε ότι αυτό εδώ πέρα, αυτός ο αμφορές, ο οποίος έχει ένα διπλό χερούλι εδώ πέρα, αμέσως τον κατατάσσει σαν να τους αφορεί στη σκό. Με αυτόν τον τρόπο έχουν βρει το καράβι που πρέπει να έχει περάσει από Πέργαμο, Έφεσο, Ρόδο, Κο, Δήλο βεβαίως, ίσως Πάρο. Και επομένως ξέρουμε σιγά σιγά πώς περίπου τι έκανε αυτό το καράβι. Μάζευε υλικό, είτε εμπορεύσιμο, είτε παραγγελίες αγαλμάτων, είτε και προϊόν σύλλησης αγαλμάτων, το οποίο το μετέφερε προς τη Ρώμη, ίσως προς τον Πρίντεζι, ήταν με το Πρίντεζι, ήταν μεγάλο λιμάνι, ίσως η Νάπολη, ίσως η Όστρια, και πήγαινε προς τη Ρώμη να κοσμήσουν τις επαύλεις των Ευγενών. Επίσης, σχέδια από τον Αλέξη Τούρτα, πώς ήταν το καράβι, ένα κοντόχοντρο καράβι, έτσι ήταν οι ολκάδες αυτή την εποχή. Οι αμφορείς και ειδικά έχει δει πολλές φορές οξυπήθμενους αμφορείς και διάφορα άλλα κεραμικά αντικείμενα. Γιατί τα κάνανε, αφού δεν στέκονται εύκολα σε μία επιφάνεια. Είναι τα πύληνα αντικείμενα, οι αμφορείς και οι πύθοι και οι λάγιν, και ήταν αυτό που σας έλεγα σήμερα, η πλαστική σακούλα της αρχαιότητας. Έτσι λοιπόν, βάζανε φανφρέ το σιτάρι, ή τη δάφνη, ή ιδιόσμο, ή κρασί, ή λάδι, και μετά για να τα στηβάξουν εύκολα στο καράβι, ήταν οξυπήθμενα, άκουσαν να μπουν στα κενά που αφήνει η πρώτη σειρά. Κάτω-κάτω, όπως μου έχουν πει ξανά οι φίλοι αρχαιολόγοι, μια αποκλή να έχει άμμο ή ακόμα κλαδιά. Και επομένως έτσι γινόταν, έτσι μεταφερόταν αυτά τα αντικείμενα στην αρχαιότητα. Ένα σημαντικό έβριμα που έχει γίνει επίσης είναι δύο άγκυρες που έχουν βρεθεί, όπως αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, σχέδιο του Αλέξη Τούρτα, το οποίο βλέπετε έχει την άγκυρα όπως περίπου θα την αναγνωρίζετε εδώ πέρα, αλλά έχει ένα περίεργο βάρος εδώ πέρα, που ήταν αρκετά βαρύ. Ήταν έτσι ώστε όταν κατεβαίνει η άγκυρα, εάν το καράβι προχωράει και η άγκυρα είναι όρθια, γιατί το ξύλο επιπλέει, το βάρος είναι προς τα κάτω, δεν θα πιάσει εύκολα. Αν μην σχολιστεί ένα άλλο βάρος, όπως βλέπετε εδώ πέρα, λίγο πάνω από το μητερό τμήμα της άγκυρας, τότε αυτή πλαγιάζει και τραβώντας το καράβι κάπου θα σκαλώσει. Ήταν δηλαδή μια πολύ ωραία τεχνική. Ας μην πω σε περισσότερες λεπτομέρειες, να σας πω μόνο πως στην εποχή αυτή, δηλαδή 1901 με 1902, ο τύπος βρήθη άρθρων, έχουμε εξετάσει επιμελώς 5 εφημερίδες της εποχής αυτής από τον Νοέμβριο του 1900 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 1902, έχουν βρει 440 άρθρα, 25 με 30 εκ των οποίων ήταν για τον μηχανισμό των αντικειθήρων. Τα υπόλοιπα ήταν για το ναυάγιο. Έτσι, η πρώτη ημέρα που ξέρουμε πως αναφέρεται κάτι για το ναυάγιο ήταν η 6 Νοεμβρίου του 1900 σε διάφορες εφημερίδες της αρχαιότητας. Πιστεύω ότι ανελκύστηκε ο μηχανισμός 15 έως 24 Ιουλίου, γιατί τότε εφημερίδες γράφουν, αναφέρουν ότι ανελκύστηκε εν επίγραφος πλάξ. Μία πλάκα δηλαδή είχε πάνω γράμματα. Και μέχρι τώρα δεν είχε βρεθεί καμία πλάκα που να έχει πολλά γράμματα πέρα του μηχανισμού των αντικειθήρων. Επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στις 21 Μαΐου του 1902 ο τέος πλέον υπουργός Σπύρος Στάρης επισκέπτεται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τη γυναίκα του και την γυναικαδελφή του, που γράφουν οι δημοσιογράφοι, και εκεί έρχεται στα χέρια του, καθώς περιεργαζόταν τα αντικείμενα που είχε συγκεντρώσει ο Ανδρέ, ένας Γάλλος αναστηλωτής αγαλμάτων, γύρω από τον έφυγε των αντικειθήρων και είχε ζητήσει να φέρουν το κοτιμήτιο μπρούτζο να υπάρχει στο ναυάγιο και βλέπει ότι έχει γρανάζια και κάποια γράμματα. Την επόμενη μέρα, επομένως, οι εφημερίδες αναφέρουν αυτή την επίσκεψη του τέος υπουργού. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι ο μηχανισμός των αντικειθήρων αναγνωρίστηκε ως ένα αντικείμενο που έχει οδοντοτούς τροχούς και γράμματα. Γρήγορα εδώ οι εφημερίδες έγραψαν ότι μπορεί να ήταν αστρολάβος και την πληροφορία αυτή τη μαθαίνει στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο του Yale,
που ήταν μετέρευτες όλα Πράις, ένας Βρετανός υπήκοος καθηγητής της φιλοσοφίας των επιστημών περισσότερο, πολύ καλός φυσικός και γνώριζε και αρκετά καλή αστρονομία. Και έρχεται στην Αθήνα για να μελετήσει αυτό το περίεργο έργο, γιατί διαβάζει για γρανάζια που μέχρι τότε ποτέ δεν είχαν αναφερθεί ότι υπάρχουν στην αρχαιότητα τόσο παλιά. Με τη βοήθεια του Χαράλαμπου Καράκαλου από το Δημόκρητο, ο Χαράλαμπος Καράκαλου φτιάχνει ένα μηχάνημα, μια συσκευή για ακτινογραφία ουσιαστικά, με υψηλές, πολύ υψηλές ενέργειες από την ισχύ ή χαμηλές ενέργειες ακτίνες γάμα. Κάνουν μια ραδιογραφία, όπως την ονόμασαν, των γρανατιών του μηχανισμού και αμέσως βλέπουν πως το μεγάλο θράσμα, το οποίο είναι το θράσμα Α, το οποίο έχει διαστάσει περίπου 16 εκατοστά επί 15 εκατοστά, έχει μέσα τουλάχιστον 27 οδοντικούς τροχούς. Παίρνει δεδομένο ο Πράις στην Αμερική και για τα επόμενα 30 χρόνια δουλεύει για να εξηγήσει τι είναι αυτό το περίεργο αντικείμενο. Φτιάζει θεωρίες, καταλαβαίνει πως είναι αστρονομικό όργανο, κάνει μερικά λάθη, γράφει ένα βιβλίο το οποίο το ονομάζει «Γρανάζια από τους Έλληνες». Αυτό μάλιστα έχει μεταφραστεί από τον Αΐμνη στον Νίκο Οικονόμου ως «Γρανάζια από τους Έλληνες» στα ελληνικά. Και αρχίζει να πηγαίνει περιοδίες σε όλες τις πόλεις γύρω από το Γκέιλ για να διδάξει πόσο καταπληκτική ήταν η αρχαία ελληνική τεχνολογία. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση για μία ακόμα ενάλλη ανασκαφή που έκανε το 1953 και το 1976 ο Ζακ Κουστό, είχε έρθει το καλυψό του, το καράβι του, το γνωστό. Το 1976 μάλιστα κάνει μία προσπάθεια ενός μικρού χώρου στο ναυάγιο, το οποίο σας είπα ήταν τεράστιο και ανασύρει και αυτός αρκετά αντικείμενα, θα έλεγε πως το σπουδαιότερο των οποίων ήταν κάποια νομίσματα και ιδιαίτερα κάποια τετράδραχμα από την Πέργαμο, τον οποίο η κοπή ήταν γνωστή. Ήταν από το 1985 π.Χ. έως το 68 π.Χ. Επομένως ξέρουμε πότε έγινε το ναυάγιο. Τα αντικείμενα τα οποία έχει το ναυάγιο τώρα πρέπει να είναι από αυτή την εποχή ή πρώτη. Για παράδειγμα, ο έφηβος των αντικειθείων εικάζεται στο σύμφωνο του 4ου αιώνα π.Χ. Έτσι λοιπόν έχουμε τις πρώτες μελέτες, συνεχίζουν οι μελέτες στο εξωτερικό κυρίως στην Αμερική από τον Ρόμπερτ Μόρις. Εκεί βρισκόταν και ο Μάνος Ρουμελιώτης, καθηγητής τώρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατασκευάζει κινησιοπλασία και animation και simulation και τα έχει μάλιστα στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα κατεβάσετε. Την ιστοσελίδα την γράφω εδώ πέρα, αλλά δεν τη θυμάστε, δεν τη γράψετε. Αν θα βάλετε στο διαδίκτυο Ρουμελιώτης Αντικήθυρα, θα βρει οπωσδήποτε την ιστοσελίδα του και κοιτάξτε, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και μετά να ζουμάρετε, να ξεζουμάρετε, να γυρίσετε, να δείτε πώς γίνει τα γρανάζια. Έχει βάλει διάφορα χρώματα για να μπορείτε να ξεχωρίσετε τι κάνουν αυτά τα γρανάζια. Το 1979 ξεκινάει μια νέα μελέτη με τον Άλαν Μπρόμπλι από το Σίδνεϊ και τον Μάικλ Ράιτ από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Μάικλ Ράιτ ήταν συντηρητής μάλιστα στο Μουσείο Επιστημών στο Λονδίνο. Δυστυχώς ο Άλαν Μπρόμπλι πέθανε 2 χρόνια αργότερα, αλλά είχε ήδη δημοσιεύσει αρκετά πάνω στον μηχανισμό. Και έτσι μια νέα διερεύνηση του μηχανισμού ξεκινάει τότε περίπου. Δηλαδή βλέπει τον Μάικλ Ράιτ μπροστά από τον Νόησης στην πάνω πλευρά. Ο Μάικλ είναι σαν προς καταρχήν καταπληκτικός τεχνίτης και δεύτερο πολύ, έχει πάρα πολύ μεγάλη πολύ καλή φαντασία. Είναι ο πρώτος ο οποίος κατάλαβε πως το πίσω μέρος του μηχανισμού δεν έχει ομόκεντρους κύκλους όπως νόμιζε ο Πράις, αλλά ότι είναι μία σπήρα με αυτανόμενη ακτίνα. Και έτσι λοιπόν αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό όπως θα δείτε αργότερα. Το 2001 και μετά, δειλά-δειλά, ξεκινάει καταρχήν μια ομάδα πολυπληθής διεπιστημονική και διεθνής, στην οποία θα έλεγε πως ηγούνται 5 κυρίως άτομα που έχουν πέρα στο κέντρο, δεν θα διαβάσω ονόματα. Σύντομα, όταν πήραν άδεια από με την υπογραφή του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού τότε, στην ομάδα μπαίνουν 2 αρχαιολόγοι, επίσης ένας παλαιογράφος, ο οποίος δούλευε τότε στο Τιμπλέμιλ ακόμα στο μορφωτικό ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας με αυτή την ομάδα, η οποία καταλαβαίνετε είναι διεπιστημονική και διεθνής,
αρχίζουμε τη μελέτη του μηχανισμού. Μας βοηθάει πάρα πολύ κόσμο σε αυτό. Δηλαδή, πρέπει να βλέπετε το Ισχάρι, βλέπετε αστυνομικού. Τι κάνουμε αυτοί. 4 το πρωί διακόπτουμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα στην κοινωνία για να περάσει ανάποδα μία βαλίτα, η οποία κουβαλούσε ένα μηχάνημα από τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο έπρεπε να παίξει σημαντικό ρόλο στην διερεύνηση. Ένα πολύ ισχυρό τομογράφο. Εδώ είναι τα 4 πρώτα θράσματα του μηχανισμού και εδώ είναι όλα μαζί, είναι 82, μερικά από τα πολύ μικρά εδώ πέρα είναι της τάξης των 2 επί 3 χιλιοστών, ίσως να μην ανήκουν στο μηχανισμό, αλλά φαίνεται να έχουν ψήγματα μπρούτζου και έτσι τα έχουμε αφήσει και αυτά προς μελέτη. Σημαντικό θα έλεγε είναι το θράσμα F, το οποίο το ανακάλυψε η κυρία Ζαφυροπούλου στο υπόγειο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και έπαιξε να παίξει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω διερεύνηση. Τα θράσματα είχαν γράμματα, ίσως εδώ πέρα, εδώ βλέπετε κάτι σαν γραμμές. Αυτά είναι γράμματα, τα οποία μάλιστα στην προσπάθειά του να τα διαβάσουν οι αρχαιολόγοι, προσπάθησαν να καθαρίσουν το απολύθωμα από τον Μπρούντο, αλλά είχε χαθεί ο Μπρούντος τελείως και έτσι καθαρίζοντάς τα, εξαφανίστηκαν και τα γράμματα. Όμως αργότερα, όπως το δείτε, εμείς τα διαβάσαμε, γιατί με την τομογραφία, την πολύ ευαίσθητη τομογραφία που είχαμε, που κάναμε, μπορούσαμε να καταλάβουμε κατά 0,1 χιλιοστά κάτω από την επιφάνεια και εκεί διαβαζόταν πάρα πολύ εύκολα. Από τα γράμματα συνάγεται ότι η χρονολογία του μηχανισμού ήταν από το 150 έως το 100 π.Χ. Επομένως, τώρα με εκεί περίπου κατασκευάστηκε ο μηχανισμός. Λέω από τα γράμματα, το γράμμα π, θα το δείτε αργότερα στην εγγένθηση, δεν έχει δύο ισομήχη ποδαράκια, αλλά το δεύτερο είναι λίγο μικρότερο και έχει και μία μικρή προς τα έξω κλίση. Αυτό το γράμμα, το π, δεν εμφανίζεται από αυτή τη μορφή μετά το 100 π.Χ. Έτσι και με άλλα γράμματα, αλλά και άλλες μαρτυρίες, θα έβαζα ένα, το αρχαιότερο όριο θα ήταν το 200 π.Χ. και το νεότερο το 100 π.Χ. Κατά μέσο όρο θα έλεγα το 150-120 είναι λίγο πιο πιθανό. Κάπως έτσι θα είναι ο μηχανισμός, στην προστινή πλευρά έχει δύο ομόκυβες κυβλήμακες, μία και μία-δύο, θα τις δούμε αυτές λίγο αργότερα. Και επίσης είχε κάποιους δείκτες. Η πίσω πλευρά είχε δύο υλικοειδείς πύρες, για τις οποίες θα μιλήσουμε χωριστά. Εδώ στο αριστερό μέρος βλέπετε το θράσμα T, το οποίο κάπως έτσι θα έμειζε, αν το βλέπετε στην παραλία, μπορεί να το κλωτούσατε, αλλά μέσα κρύβει ένα πολύ καλά, ένα πάρα πολύ καλά διατηρημένο γρανάζι με 63 λεντάκια. Το θράσμα A, το μεγάλο, που σε αυτό είναι 15-16 εκατοστά, για το οποίο έχει 27 γρανάζια μέσα, είναι πολύτροπο. Ακόμα υπάρχουν πολλά τμήματα αυτού, τα οποία τα έχουμε δει, αλλά δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς έκανε. Υπάρχουν κάποιες περιπτωχές, κάποιοι στήλοι, κάποιοι στυλίσκοι. Αυτούς προσπαθούμε τώρα να τους μελετήσουμε, θεωρώντας ότι μπορεί να είναι προσφέρει τμήματα γραμματικού συστήματος ή σκεφτόμαστε τι θα μπορούσε να είναι. Να προχωρήσουμε όμως, να σας δείξω τώρα την εμπρόσια πλευρά του μηχανισμού. Όπως σας είπα, είχε δύο ομόκεντρες κλίμακες, την εξωτερική και την εσωτερική. Και είχε βεβαίως και κάποιους δείκτες. Τουλάχιστον δύο, ο ένας δείκτης είναι εδώ πέρα, και ο άλλος δείκτης είναι της σελήνης. Θα μπορούσα να πω πως και αυτός εδώ πέρα είναι ένα σφαιρίδιον, για το οποίο θα σας πω δύο κουβέντες αμέσως τώρα. Το σφαιρίδιο αυτό, καθώς ο χειριστής κινεί το στροφείο και όλα τα γρανάζια βλέπετε μεταξύ του και οι διάφοροι δείχτες δείχνουν από κάτω, το στροφείο, ο δείχτης αυτός, είχε μια κορώνα. Η κορώνα είναι κάθε τα γρανάζια, τα οποία παίρνουν μια κίνηση οριζόντια, ας πούμε, και την μετατρέπουν σε κάθετη, σε κατακόρυφη. Έτσι λοιπόν, αυτή εδώ πέρα η κορώνα περιέστρεφε αυτό τον δείχτη γύρω από τον άξονά του. Και συγχρόνως περιέστρεφε και ένα σφαιρίδιο, το οποίο το ξέρουμε πως υπήρχε εκεί πέρα, όταν είδαμε στις τομογραφίες αυτή τη κοινότητα που περιείχε το σφαιρίδιο, την είχαμε ονομάσει κουτάλα. Δεν ξέρω γιατί δεν ξέραμε τι ήταν στην αρχή. Τώρα γνωρίζουμε πως το σφαιρίδιο ήταν βαμμένο μαύρο και άσπρο και καθώς κινείται αυτός ο άξονας γύρω από τον εαυτό του, μία φορά κάθε 29,53 λίρες κάνει μια πλήρη στροφή, μας έδειχνε τις φάσεις της σελήνης. Όταν ήταν άσπρο είχαμε πανσέλινο, όταν ήταν μαύρο είχαμε νέα σελήνη. Και βεβαίως και τις ενδιάμεσες φάσεις. Εδώ πέρα είναι μια λεπτομέρεια των δύο αυτών, σφυρών, ομόκυρων κλιμάκων. Και βεβαίως εξωτερικά
έχουν μετρήσει 365 προδιαιρέσεις και είναι διαιρεμένες σε 12 μήνες ουσιαστικά, φέρουν τα νόμιμα των μηνών, μάλιστα είναι γραμμένα, τα πάντα στο μηχανισμό είναι γραμμένα με ελληνικά γράμματα. Εδώ πέρα όμως τα νόμιμα των μηνών είναι τα αιγυπτιακά, ο Αθήρ, Φαουφί, γραμμένες με τα ελληνικά γράμματα. Εσωτερικά υπήρχαν 360 υποδιαιρέσεις με τα 12 γνωστά ζώδια όπως τα νέα που τα ονομάζουμε και σήμερα, δηλαδή Παρθένος, Κριός κτλ. Εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, την οποία θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή. Εδώ υπήρχε ένα μικρό πύρος. Καταλαβαίνετε πως όλα αυτά είναι περίπου σε αυτές τις διαστάσεις, 15-16 εκατοστά. Αυτό ήταν σαν μια καρφιτσούλα, λίγο πιο μεγάλη την καρφιτσούλα, η οποία έμπαινε σε μια οπή. Όταν μελετήσαμε το μηχανισμό λίγο περισσότερο, παρατήσαμε δύο πράγματα. Πρώτον, η εξωτερική κλίμακα ήταν αποσπόμενη και δεύτερον, κάτω από αυτήν, στην πλάκα κάτω από αυτήν, υπήρχαν 365 τρυπούλες. Έτσι, όπως δείτε εδώ πέρα, θα μπορούσε κάθε 4 χρόνια ο χειριστής να αποσπάσει την εξωτερική κλίμακα, να την περιστρέψει κατά μία οπλή και να την ξαναβάλει στη θέση της, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τα δίσεκτα έτη. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι μιλάω τώρα για ένα ευρωελιακό μηχανισμό, ο οποίος είναι μάλιστα και αρκετά ακριβής. Να πάω τώρα στην πάνω κλίμακα της πίσω πλευράς, γιατί τελείωσε με την προσωπική πλευρά τι περίπου είχε. Εκεί υπήρχαν δύο σπήρες. Η πάνω σπήρα είχε 235 υποδιαιρέσεις σε πέντε σπήρες. 5.47 μας κάνει το 235. Επιπλέον, εσωτερικά είχε μία υποδέστερη κλίμακα, μία μικρότερη κλίμακα με 4 υποδιαιρέσεις. Ο κ. Οικονόμου είχε πει πως μάλλον πρώτη για ένα τετραετές ημερολόγιο, τώρα ξέρουν τι ακριβώς έκανε και αυτή η μικρή κλίμακα. Είχε και ένα δείχτη, τον οποίο τον έχουμε μελετήσει και θα σας δείξω αμέσως μετά. Θα ήθελα να σας πω όμως εδώ πέρα ότι η σπήρα αυτή, η πάνω σπήρα, ήταν γεμάτη με χαρακτήρες, με γράμματα. Τα οποία δεν ξέρανε στην αρχή τι ήταν, μέχρι που ένας ιστορικός των επιστημών, ο Αλεξάνδρ Τζόουνς, Καναδός, δουλεύει τώρα στην Αμερική, κατάλαβε μετά που εμείς του δίναμε δεδομένα και ξανά, είναι πραγματικά ένας καταπληκτικός ιστορικός, ξέρει την ιστορία της χώρας καλύτερα, την αποκτήρια εξαιρετικά. Κατάλαβε πως ήταν ένα ημερολόγιο και όχι μόνο ένα ημερολόγιο, ήταν ένα ημερολόγιο πολιτιακού ρυθμού. Τώρα το 235 που σας ανέφερα, με τις 235 που διαιρέσει, είναι μια πολύ γνωστή περίοδο στην αστρονομία. Κάθε 235 φεγγάρια, δηλαδή ας πούμε από πανσέλινο σε πανσέλινο, η Σελήνη επανέρχεται στο ίδιο σημείο του ουρανού, στο ίδιο ζώδιο και έχει ακριβώς την ίδια φάση. Όποιος ήξερε τον κύκλο του Μέτωνα, όπως λέγεται, μπορούσε να προβλέψει τις φάσεις της Σελήνης και ήταν πολύ σημαντικό στην αρχαιότητα που δεν είχαν το ηλεκτρικό να πατήσουν ένα διακόπτη για να κάνουν τη νύχτα μέρα, αλλά δουλεύανε με τις πανσελήνες, τόσο οι ανώτες, όσο βεβαίως και οι ναυτικοί. Εδώ τώρα να σας δείξω δύο πραγματάκια για αυτό το δισκάκι, το οποίο κάπως έτσι θα πρέπει να έμοιαζε. Ο λόγος είναι πως επειδή είχε μία ακίδα που έμπαινε ανάμεσα στα κενά της σπήρας, καθώς από τον άξονα της περιστρέφεται, θα έπρεπε συνεχώς να αυξάνει η ακτίνα. Ξέρετε, μια σπήρα έχει μικρή ακτίνα, μεγαλύτερη και μεγαλύτερη. Αυτή είναι μια σπήρα. Άρα, αν αυτό περιστρέφεται και πρέπει να παρακολουθεί μια σπήρα, θα πρέπει να μπορεί και να ολισθαίνει. Και πράγματι ολίσθαινε, κάπως έτσι ίσως θα ήταν η κίνησή της, όπως φαίνεται σε αυτή που πέρα τη μικρή. Αχ, δεν παίζει αυτό, δεν το δοκίμασα, δεν πειράζει. Απλώς μπορεί να φανταστείτε με ποιο τρόπο θα λειτουργεί μια τέτοια ενστέχνη. Ήθελα τώρα να σας δείξω την ακριβή κατασκευή του, που όταν δείτε ο κ. Ευσταθίου, που είναι συνάδελφός μας και μηχανικός, εξεπλάγει, γιατί έχει τέτοια τεχνική για να μπορεί κανείς να την σηκώνει όταν τελείωνε η σπήρα και την επαναφέρει πίσω στην αρχή, χωρίς να χάσει το αζιμούθιο, χωρίς να χάσει τη θέση που ήταν. Κοιτάξτε, είχε ένα σχήμα P, το οποίο βεβαίως κινόταν από τον άξονα που κινούσε το δίκτυ. Εδώ πέρα είχε δύο τρυπούλες, την πάνω και την κάτω. Στην πάνω ολίστανε ο δίκτυς και στην κάτω έμπαινε ένα σπύρος. Τώρα,
όταν έμενε, πρώτα απ' όλα ένα κάλυμα κεφαλής υπήρχε πέρα, ένα καπάκι με κάποιο τρόπο, έμπαινε κάτω και φάρμιζε ακριβώς σε μια τρυπούλα εδώ, από πάνω έμπαινε ο δείκτης και ο πύρος έμπαινε και κρατούσε τόσο το κάλυμα κεφαλής, όσο και το υπόλοιπο σύστημα πάνω στον άξονα περιστροφής. Εδώ πέρα θα σας δείξω πώς ακριβώς ήταν η συναρμολόγησή του. Μάλιστα, αυτές εδώ πέρα οι τρυπούλες που βλέπετε, αυτά εδώ πέρα, τα οποία τα έχουμε βρει, είναι περίεργο γιατί τα είχαν έτσι σαν να έχουν σκάψει λιγάκι το κάλυμα κεφαλής. Εκεί πρέπει να ήταν, πιστεύουμε, για τη λίπανση. Βάζανε λίγο ζώο εκεί, ώστε ο δείκτης να κινείται ελεύθερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ο χαρισματικός τεχνίτης που έφτιαξε αυτό το μηχανισμό ήξερε πάρα πολλά και ήξερε πώς τι να κάνει ώστε να λειτουργεί. Όχι μόνο αυτό. Βρήκαμε πάνω στο εγχειρίδιο χρήσεως και ένα τμήμα κειμένου, δυσκολία του αχμολόγου, το οποίο τα γράφει όλη σπήρα σε 235 τμήματα. Να λοιπόν η περίοδος του μέτωνα, 110 εξαιρέσιμες ημέρες, 2 μπράτσα περί δίσκων του τύμπανου. Τα προαναφερθέντα μπράτσα με οπές και μετά για τον οποίο διέρχονται 2, προφανώς ήταν ο δείκτης και ο πύρος. Να προχωρήσω παρακάτω, γιατί αυτή η ομιλία κρατάει λιγάκι και θα πάω αμέσως στην κάτω κλίμακα της πίσω πλευράς, που όταν μετρήσαμε τον αριθμό των υπερδιαιρέσεων είχε 223. Άλλος μαγικός αριθμός για τους αστρονόμους, κάθε 223 φεγγάρια έχουν επανάληψη των εκλήψεων με τον ίδιο ρυθμό, με τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν θα είχαμε σήμερα μια έκλειψη σελήνης και μετά από 12 μέρες είχαμε μια έκλειψη ηλίου και μετά από 6 μήνες θα είχαμε μια άλλη έκλειψη ηλίου και μετά από 15 μέρες μια έκλειψη σελήνης, όταν περνούσαν 223 μήνες θα συμβεί ξανά μια σεληνιακή έκλειψη, θα ακολουθείτε μετά από 12 μέρες από μια ηλιακή, μετά από 6 μήνες μια άλλη ηλιακή και από 15 μέρες μια άλλη σεληνιακή. Όποιος γνώριζε τον κύκλο του Σάρου, έτσι λέγεται, αυτός μπορούσε να προβλέψει εκλήψεις και γι' αυτό σας είπα στην αρχή της ομιλίας ότι διέθετε ισχύ. Η κυρία Δρούγου, η αρχαιολόγος, η οποία μάλλον σήμερα πρέπει να είναι στο μεγάλο συνέδριο της αρχαιολογίας που συμβαίνει στη χώρα μας, στην πόλη μας, μας είχε τονίσει αυτό. Όποιος τον είχε τον οργανισμό είχε πραγματικά μεγάλη ισχύ γιατί μπορούσε να κάνει προβλέψεις. Μέσα εδώ πέρα υπήρχε επίσης μια μικρότερη κλίμακα με 3 υποδιαιρέσεις. Στην αρχή δεν ξέραμε τι ήταν, αλλά μετά καταλάβαμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα κάτω αριστερά, οι 223 συνολικοί μήνες ή τα φεγγάρια που σας είπα στην εκλογική γλώσσα, κρατάνε, είναι ακριβώς 18 έτη, 11 ημέρες και 8 ώρες. Το τι σημαίνει το 8 ώρες ειδικά. Αν δεν γινόταν μια έκλειψη, η πρώτη έκλειψη του Ανουσιάρη γινόταν στην Βαβυλώνα, μετά από 223 φεγγάρια, θα γινόταν, όχι πλέον, θα γινόταν ξανά μια σεληνιακή, αλλά όχι στην Βαβυλώνα. 8 ώρες μετά, το 8 ώρες την τάση να είναι 120 μοίρες, το 8 είναι το 1 τρίτο των 24 μοιρών και είναι το 1 τρίτο των 360 μοιρών. Επομένως, η επόμενη έκλειψη θα γινόταν στην Ισπανία, στο εμπόριο σου. Η επόμενη θα γινόταν από την άλλη μεριά του κόσμου. Μόνο μετά από 3 φορές το 223 θα ερχόταν ξανά στην περιοχή της Βαβυλώνας. Αυτή την περιοδικότητα, η οποία είναι 54 χρόνια, τη γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες και την έλεγαν εξελιγμός. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ πέρα βρήκαν πως στο ένα από τις 3 υποδιαιρέσεις δεν υπήρχε κανένα γράμμα. Στην επόμενη υπήρχε το γράμμα ο αριθμός 8 και στην επόμενη ο αριθμός 16. Έλεγε λοιπόν στον χρήστη, σου προβλέπω μια έκλειψη, αλλά να ξέρεις θα γίνει καμία ώρα μετά ή 8 ώρες μετά ή 16 ώρες μετά. Έτσι λοιπόν μπορούσε ο χειριστής να καταλάβει πότε, όχι μόνο πότε, αλλά και πώς θα γινόταν η έκλειψη. Με τις τομογραφίες που έχουμε πολύ καλής ποιότητας τομογραφίες. Η ποιότητά μας είναι τέτοια, είναι περίπου η ακρίβεια μας είναι, στην καλύτερη περίπτωση, 1/50 του χιλιοστού. 20 μικρά. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν πολύ καλή ακρίβεια για να μπορούμε να καταλάβουμε τι υπάρχει μέσα στο απολύθωμα των θρασμάτων του μηχανισμού. Ας δούμε λοιπόν τώρα την κάτω κλίμακα της πίσω πλευράς σε 2 θράσματα, το Α, το A και το F. Να κοιτάξω πρώτα το F, το οποίο όπως σας είπα το βρήκε η κυρία Δευτεροπούλου στο υπόγειο του Εθνικού Αρχαιολογικού
μουσείου. Ξανά φαίνεται πως έχει κάτι σαν μπρούτζο, γιατί έχει τα χρώματα του μπρούτζου, οξυδωμένου μπρούτζου, και μια λίγο σαν πετρούλα. Για να πάμε μας μερικά, εκεί πήγαμε περίπου ένα εκατοστό λίγο προς τα κάτω, αρχίζω και βλέπω τις σπήρες αρκετά καθαρά, ακόμη και καθαρά, πολύ καθαρά θα λέγω τώρα, βλέπω υποδιαιρέσεις, βλέπω γράμματα, τα οποία τα έχουν διαβάσει βεβαίως όλα πλέον, να δώσω σε μια μεγέντηση ένα τμήμα αυτής της εικόνας, να χρωματίσω τα γράμματα που έχουν βρει όχι σε όλες τις υποδιαιρέσεις, σε μερικές από αυτές. Έτσι λοιπόν τα γράμματα αυτά που βλέπετε έχουν το γράμμα ήττα, το σίγμα, ένα μη ήττα εδώ πέρα, μη άγκυρα, ξανά, το σίγμα, το ήττα, η άγκυρα, κάποιους αριθμούς, το έψιλον ίσως σημαίνει το 5, το γιώτα βήτα πολύ ξαμένα είναι το 12, το ήττα, η άγκυρα κτλ. Για να πάμε στο στράσμα A, να δούμε την κάτω προστινή πλευρά, την κάτω πίσω πλευρά μάλλον, να δούμε ξανά τμήμα της πύρας του Σάρου. Ξανά βλέπουμε εδώ πέρα αυτά τα περίεργα εγχάρτα σύμβολα, τα οποία όταν τα είχαμε δει για πρώτη φορά, τα λέγαμε glyphs. Ήταν βλέπετε κάποιοι φίλοι μας από τη Μεγάλη Βρετανία και συνοδεύαμε στα αγγλικά, δεν ξέραμε τι ακριβώς ήταν. Βλέπετε μερικά εξ αυτών. Εδώ βλέπετε πού έχουν ανακαλυφθεί αυτά. Ένα εξ αυτών είναι σχετικά πρόσφατο. Τώρα έχει περάσει 1,5 χρόνο από τότε που έγινε η δημοσίευση, όσο πιστεύω. Και έτσι συζητώντας τώρα, αρχίζουμε να προσπαθούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε. Να σας δείξω μερικά από αυτά, να σας δείξω να αφαιράσω και να τα καθαρίσω λιγάκι. Αυτό που βρήκαμε κουβεντιάζοντας με τους συναδέλφους σε μια ταβερίστα στην Αθήνα αργά το βράδυ, μεσάνυχτα, με μια βερίστα και ένα σουβλάκι, καταλάβαμε ότι τελικά το σήμα εννοούσε σε ελληνική έκλειψη, το ήτας εννοούσε ηλιακή έκλειψη, και αυτή η άγκυρα που εμφανίζεται παντού είναι η ώρα της έκλειψης. Είναι τα δύο πρώτα γράμματα της λέξης ώρα. Επομένως, αυτά τα γράμματα είναι αυτά τα οποία μας έπεσαν πλέον ότι πρόκειται για τις σεληνιακές ή ηλιακές εκλήψεις που προειδοποιούσε ο μηχανισμός του χειριστή ότι θα συμβεί την τάδε μέρα, την τάδε ώρα. Το μόνο που μπορούσε να κάνει η επιβεβαίωση είναι να πάει την προσινή μεριά και να δει το δίκτυο και τις σελήνες που βρίσκονται. Αν ήταν αντίθετα μεταξύ τους, σημαίνει η γη στο κέντρο, ο ήλιος από μια μεριά, η σελήνη από την άλλη, έχουν σεληνιακή έκλειψη. Αν αντίθετα ήταν μαζί οι δύο δείκτες, τότε είχαμε ηλιακή έκλειψη, γιατί η σελήνη παρεμβάλλεται μεταξύ του ήλιου και της γης μας. Εκεί βεβαίως πάντα είχε ένα γρανάκι, έχει 223 δοντάκια. Στην πρώτη δημοσίευση μας είχαμε γράψει 23 ή 24, αλλά θεωρούσαμε ότι το πιο πιθανό είναι να είναι 23, γράφουμε από δεκτές τιμές 223-224, η πιο πιθανή τιμή είναι το 223. Έτσι λοιπόν είναι αυτό το γρανάζι το οποίο κινούσε το δίχτυ της, του Σάρου και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να υπολογιστούν εκλήψεις. Εκεί κοντά σε αυτό το γρανάκι των 223 οδόντων υπήρχαν δύο γρανάζάκια των 50 οδόντων του καθένα, το οποίο κινούν βεβαίως την προσοχή, κίνησε την προσοχή επίσης και του Περικλή Ρεβιάδη, ο οποίος είναι ο πρώτος που μελέτησε και μας έδωσε κάποια στοιχεία για το μηχανισμό των αναμεικτήρων το 1903, σε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο άρθρο του Σβορώνου, του Ιωάννη Σβορώνου, πολύ γνωστό αρχαιολόγο της εποχής. Εκεί ο Περικλής Ρεβιάδης περιγράφει ότι υπήρχε μια εντομή στο κάτω από τα δύο αυτά γρανάδια. Και αυτή η εντομή είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα στην τομογραφία μας. Αλλά φαίνεται και στις κανονικές φωτογραφίες. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν δύο γρανάζια, τα οποία το ένα εξ αυτών έχει φαίνεται μία εντομή. Δεν είναι σπάσιμο όπως είχαν υποθέσει μερικοί. Ήταν μία εντομή και θα το δούμε πολύ καλύτερα σε λίγο. Θα ήθελα τώρα να κάνω το εξής, θα πάω με τα βελάκια, με τα προπονούν εμείς εδώ πέρα. Θα πάω με τα βελάκια, θα πάω στην επόμενη διαφάνεια. Έχω βάλει βέβαια ένα περίβλημα γύρω για να κρατάμε ένα σταθερό φόντο. Και κοιτάξτε, πηγαίνω τώρα περίπου 3,5 χιλιοστά προς τα κάτω. Να τα γρανάζια ξανά. 50 δόντες το κάθε γρανάζι, αλλά πού είναι η εντομή. Πηγαίνω πίσω, να την πηγαίνω κάτω, δεν υπάρχει. Ξανά και ξανά. Πρόκειται για δύο γρανάζια, το ένα πάνω απ' το άλλο. Το καθένα έχει 50 δοντάκια, το πάνω έχει ένα κόψιμο, μία εντομή, το κάτω δεν έχει τίποτα. Γιατί όμως το έχει φτιάξει έτσι ο χαρισματικός αυτός τεχνίτης, αντίστοιχα το καταλάβαμε μέχρι που πήραμε καλύτερες διακριτικές ικανότητες φωτογραφίες, τομογραφίες. Είχε κοιτάξει παρουσιάρι αυτήν, η οποία βλέπετε ότι ήταν πολύ μεγάλη ακρίβεια, ότι πρόκειται για καθαρό κόψιμο, δεν είναι σπάσιμο.
φτάνει μάλιστα πολύ πιο πίσω και βλέπετε εδώ πέρα πρέπει να είναι λίγο βουλωμένο, κάτι έχει εδώ πέρα. Και δεν πέρασε πολύ καιρός μέχρι που καταλάβαμε πως το κάτω γρανάζι των 50 οδόντων είχε ένα πύρο που έμπαινε στη σχισμή του πάνω γρανάζιου και καθώς περιστρέφεται το κάτω γρανάζι, προφανώς μέσω του πύρου και της σχισμής περιστρέφεται το πάνω γρανάζι. Δηλαδή, τώρα, αυτό που είναι μη λογικό και ο λόγος είναι ότι δύο γρανάζι, τον ίδιο αριθμό οδόντων, τα οποία περιστρέφει το ένα το άλλο, κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Για ποιο λόγο αυτός ο τεχνίτης είχε κάνει αυτή την τόσο δύσκολη κατασκευή. Δεν αργήσαμε να καταλάβουμε πως τα δύο αυτά γρανάζια, το πάνω και το κάτω, δεν είχαν ομότητους άξονες, δεν είχαν τον ίδιο άξονα. Οι άξονες τους ήταν λίγο μετατοπισμένοι κατά 1,1 χιλιοστά, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δηλαδή, πέρα στηριζόταν το ένα γρανάζι το κάτω και εδώ πέρα το πάνω. Επομένως, όταν τώρα περιστρέφεται το κάτω γρανάζι που έχει τον πύρο, αν το πύρος μπαίνει οντά στο κέντρο του γρανάζιου και παρασένει βεβαίως μέσα της σχισμής και το πάνω γρανάζι, και άλλοτε μπαίνει λίγο προς τα έξω και παρασένει πάλι το γρανάζι μέσω της σχισμής. Αυτό σημαίνει όμως πως άλλοτε του κοινάει αργά και άλλοτε κοινάει γρήγορα. Και όταν υπολογίσαν πόσο γρήγορα ή αργά, μάλιστα ο Ηλίας ο Γκουρτσογιάννης το έκανε αυτό. Όταν υπολογίζουν πόσο πιο αργά ή πόσο γρήγορα γίνεται αυτή η κίνηση, προσομοιώνει με αυτόν τον τρόπο ο χαρισματικός αυτός τεχνίτης την κίνηση της σελήνης γύρω από τη γη μας, η οποία καθώς δεν περιγράφει κύκλο γύρω από τη γη μας, αλλά έχει μια περίπου ελλειπτική τροχιά, δεν είναι ακριβώς ελλειπτική, είναι το άθροισμα ενωτήμι των ελληνικών όρων, αλλά περίπου ελλειπτική τροχιά, και όταν περνάει το περίγειο κοντά στη γη μας, πάει πιο γρήγορα. Και όταν πάει, είναι λίγο πιο μακριά στο απόγειο, πάει πιο αργά. Γρήγορα και αργά. Αυτή λοιπόν την κίνηση, την ακρίβεια 1/200, την υπολόγιζε ο μηχανισμός των αντικειθήρων με αυτόν τον εκπληκτικό πραγματικά τρόπο. Τόση ώρα που σας μιλούσαν, κάποιοι από εσάς είστε καθηγητές μαθηματικών και έχετε διδάξει ποτέ αστρονομία ή έχετε ακούσει τους νόμους του Κέπλερ. Αυτό που σας περιέγραψε τόση ώρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο δεύτερος νόμος του Κέπλερ των Ευαδών. Το ξέρανε οι αρχαίοι Έλληνες και όταν ψάξαμε στον Πτολεμαίο είδαν πως τον αναφέρει ως την πρώτη αναμαρία της κίνησης της Σελήνης κατά ύπαρχον. Ο ύπαρχος ο Ρόδιος πέθανε στη Ρόδο το 120 π.Χ. περίπου τότε που είχε κατασκευαστεί, θα έλεγε, ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Εδώ είναι όλα τα γρανάζια σε προφίλ. Και μάλιστα πώς εμπλέκονται, ο αριθμός των οδόντων εμφανίζεται στο κάθε γρανάζι και έτσι από πέρα μπορούν να υπολογίσουν πώς ξεκινώντας από τον άξονα παρουσιάζει περιστροφής του ηλίου μια φορά το χρόνο, καταλήγουμε σε παρουσιάζει στους εμφανίτες αγώνες, στους Ολυμπιακούς κτλ. Τώρα, σας είπα προηγουμένως πως ο υπάνος πύρα του Μέτωνα ήταν πλήρης εγχαράπτων συμβόλων τα οποία τα αποτυπωποίησε ο Αλεξάνδρ Τζόνς και είναι σίγουρο πλέον βεβαίως πως ήταν ονόματα μηνών. Εδώ πέρα πάνω σας δίνω τα ονόματα αυτών, Φινικαίος, Κρανίος, Δανατρόπιος κλπ. Μερικοί μήνες μάλιστα ήταν σπάνιοι, δηλαδή δεν εμφανίζονται σε πολλά ημερολόγια των αρχαίων ελληνικών πόλεων. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα 200 πόλεις, 200 ημερολόγια. Και μερικά από αυτές ήταν ομάδες ημερολογίων. Αλλά σε γενικές γραμμές σπάνια θα έβρισκες δύο ημερολόγια τα οποία ήταν ακριβώς τα ίδια. Έτσι, ο μήνας Δωδεκατεύς είναι ένας από τους σπάνιους μήνες και αυτός αμέσως καθορίζει προς ποιες πόλεις πρέπει να ψάξουμε που υπάρχει η λέξη Δωδεκατεύς, υπάρχει ο μήνας Δωδεκατεύς, να δούμε πού περίπου αναφέρονται οι μήνες που έχει πάνω ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Έτσι λοιπόν το ψάξαμε αυτό και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο θα κοιτάζαμε μήπως βρίσκαμε πού τουλάχιστον χρησιμοποιείται ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Εδώ είναι τα ονόματα των μηνών, τα σέξα προηγουμένως, το αριστερό, στην αριστερή στήλη, με κόκκινα γράμματα, του μηχανισμού των αντικειθήρων. Και εδώ πέρα ενδεικτικά είναι τα ημερολόγια 6 πόλεων. Ξεκινήσαμε βέβαια από τη Ρόδο, γιατί η Ρόδος είχε τα καλύτερα εργαστήρια την εποχή εκείνη, όπως μας ενημέρωσαν οι αρχαιολόγοι και νομίζω πως στη Ρόδο θα βρίσκαμε μια καλή σύμπτωση. Στην Αθήνα βρήκαμε μια πολύ μικρή σύμπτωση. Στην Αθήνα ακόμα λιγότερο
Και τελικά βρέθηκε μια αρκετά μεγάλη σύγκρουση, πολύ μάλιστα 100% με το ημερολόγιο της Κέρκυρας, της Δωδόνης, όπου πιστεύω ότι ο Μαχανεύς είναι ένα επίθετο του Διός, αυτό το γνωρίζω, και το Δατίος, κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, ότι και αυτό είναι τα επίθετα του Διός. Επίσης, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Νότια Αλβανία, στην πόλη Βουθρωτό, υπάρχει ένα πλήρως παρόμοιο ημερολόγιο. Έτσι λοιπόν, μερικές πόλεις φαίνεται να είναι που έχουν το ημερολόγιο και αυτές οι πόλεις είναι όλες κορυφαίες αποικίες. Δυστυχώς το ημερολόγιο της Κορίνθου δεν το έχουμε, είναι πάρα πολύ λίγους μήνες, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν καταστρέψει την πόλη της Κορίνθου το 146 π.Χ. Έτσι λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν αποκλείται ο μηχανισμός των αντικειθήρων να έχει κάποια σχέση με τη βόρειο-δυτική Ελλάδα, γιατί αυτές οι πόλεις που σας ανέφερα είναι εδώ πέρα. Εκεί θα έχετε δει και το Ταυρομένιο, που είναι μια πόλη βορείως των Σιρακουσών. Και εκεί πέρα υπάρχει αρκετά καλή σύμπτωση, αλλά όπως τώρα τελευταία, πριν από δύο εβδομάδες, δημοσίευσε ο Πολ Άιβερσεν από το Cleveland της Αμερικής, ο οποίος έχει σπουδάσει ιδιαιτέρως τα ονόματα των μηνών στην αρχαία Ελλάδα, έχει ήδη αποκλείσει με πολύ ισχυρά, με βεβαιότητα θα έλεγα, το ότι το Ταυρομένιο ήταν επίσης το ημερολόγιο του ταιριάζει το ημερολόγιο του μηχανισμού των αντικειθήρων. Εδώ το χάρτη αυτό και πολλή δουλειά έχει κάνει η Λίνα η Αναστασίου, η πρώτη διδάκτορας η οποία πήρε το δακτορικό της για το μηχανισμό των αντικειθήρων παγκοσμίως. Και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, την γνωρίζει όλη η κοινότητα που ασχολείται με τον μηχανισμό των αντικειθήρων και έχει πραγματικά τις αξίζει συγχαρητήρια. Και έτσι μήπως έχουμε κάποια σχέση με τη Βόρεια Δυτική Ελλάδα. Τώρα επανέρχομαι στον κύκλο του μέτωνα εσωτερικά που υπήρχε αυτή η κλίμακα με τις τέσσερις υποδιαιρέσεις. Εκεί γρήγορα βρήκαμε αυτά τα γράμματα τα περίεργα L, Α, Β, Γ και Δ. Το L βεβαίως όπως μας είπαν αμέσως οι φίλοι μας σημαίνει έτος. Έτος πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Γνωρίζαμε προς την αρχαιότητα η χρονολογήση γινόταν σύμφωνα με το πότε ξεκινούσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Λέγανε παρουσιάρι ότι ο τάδε βασιλιάς εστέφθη το τρίτο έτος μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, το 775 τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έπρεπε να ψάξουμε να δούμε πού είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Δεν τους βρίσκαμε στην αρχή, αλλά γρήγορα διαβάσαμε τη λέξη Νεμαία. Νέμεα, ήταν οι διετής αγώνες των Νεμαίων στην Πελοπόννησο και επειδή ξέρουμε ποιος είναι διετής, εύκολα βρήκαμε απέναντι τη Νεμαία ή τα Νέμεα ξανά. Τώρα ξέρουμε πως το πρώτο έτος ήταν η Ολυμπία και βεβαίως βρήκαμε τα περισσότερα γράμματα από τη λέξη Ολυμπία. Ήταν τετραετής αγώνες και δεν περιμένουμε να βρούμε κάτι απέναντι, αλλά απέναντι βρήκαμε τα Πίθια που ήταν και αυτοί τετραετής αγώνες των Δελφών. Βρήκαμε εύκολα τα Ίσθυμια, τα οποία είναι οι αγώνες του Ίσθυμου στην Κόρινθο και περιέργως βρήκαμε και τα Νάια ή Νάα, όπως γράφει ο μηχανισμός, τα οποία ήταν οι αγώνες του Ναού, ήταν οι αγώνες που γινόταν στη Δωδόνη. Επίσης, για κάποιο λόγο ξανά βλέπουμε τη Δωδόνη να συμβολίζεται με τους αγώνες των Ναΐων. Τώρα τελευταία, και μάλιστα σε αυτό το άρθρο που ανέφερε προηγουμένως του Πολ Άιβερσεν, νομίζω πως έχουμε βρει και τα αλληλεία τους αγώνες της Ρόδου. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί τη Ρόδο πάντοτε την ψάχνουμε. Να σας δείξω πώς περίπου είναι σε κακή κατάσταση βεβαίως, αλλά τα γράμματα αυτά τα έχουμε βρει πολύ πολύ καλά και καθαρά. Όποιος είχε το μηχανισμό των αντικειθήρων, πολύ πιθανόν ήταν αυτός ο οποίος προέβλεπε πότε πρέπει να ξεκινήσουν και έστειλε τους αγγελιοφόρους σε όλη την ελληνική επικράτεια, προσοχή, εκεί που υπήρχαν Έλληνες και ζητούσαν να σταματήσουν τους πολέμους και να έρθουν εν ειρήνη στην Ολυμπία να λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες. Για να προχωρήσω λίγο περισσότερο και να σας δείξω τις δύο πορτούλες που προστάτευαν την προστινή και την πίσω πλάκα του μηχανισμού ήταν γεμάτες με γράμματα. Εδώ πέρα έχουν μπει περισσότερα από αυτά τα οποία δείχνω αυτή τη στιγμή και εδώ πέρα ήταν το κυρίως εγχειρίδιο χρήσεως το οποίο σας ανέφερα. Και κοιτάξτε μερικά τμήματα από αυτό το εγχειρίδιο να σημειώσουν μερικές αστρονομικές λέξεις, ήλιος, Αφροδίτη,
ξανά ο ήλιος, στηριγμός, τώρα τι είναι ο στηριγμός. Ξέρετε, οι πλανήτες, όπως η Αφροδίτη που είναι σφαιρικός πλανήτης, καθώς αν εδώ ο ήλιος μας και η γη μας περιφέρεται γύρω από αυτόν σε μια τροχιά γύρω από τον ήλιο, η Αφροδίτη και ο Ερμής είναι εσωτερικοί πλανήτες. Άρα η Αφροδίτη ποτέ θα τη δούμε τα μεσάνυχτα πίσω, γιατί πρέπει να πάνε κοντά στον ήλιο. Μάλιστα η αποχή της από τον ήλιο είναι 47 μοίρες. Τώρα η Αφροδίτη φαίνεται πάρα πολύ καλά, λίγο μετά την δύση του ήλιου. Ότι αν δείτε έναν λαμπρό αστέρι, σήμερα δεν θα είμαστε πια, αλλά μετά από 2-3 μέρες, δεν είναι αστέρι, είναι η Αφροδίτη. Παρατηρήστε το δέντρο μοσβήνει. Αυτή είναι η διαφορά πλανήτη από ένα αστέρι τα οποία τα αστέρια τα μοσβήνουν. Η Αφροδίτη λοιπόν φτάνει μέχρι 47 μοίρες μακριά από τον ήλιο, τώρα προχωράει, θα μπει μπροστά περίπου από τον ήλιο, κάποτε θα ανατέλει και θα δει μαζί με τον ήλιο και δεν θα φαίνεται βεβαίως στο βραδινό ουρανό, μετά θα γίνει πρωινή. Και ούτω καθεξής. Τα σημεία καμπής θα είναι στηριγμή στην αρχαιότητα. Εδώ πέρα λοιπόν σε αυτό το τμήμα περιγράφει την τροχιά της Αφροδίτης πάρα πολύ καλά. Μετρήσαμε, κάνουμε μια μετρή στατιστική διαφόρων αστρονομικών όρων που εμφανίζονται στον μηχανισμό. Βλέπετε μερικά εδώ πέρα. Τα 3.400 γράμματα που έχουμε βρει είναι κυρίως αστρονομική όρη, αλλά και μερική τεχνική και γεωγραφική. Τώρα θα σας μιλήσω κάτι για το οποίο το έχω αναφέρει στις τελευταίες διαλέξεις μου, αλλά όχι πάρα πολύ συχνά. Έχουμε βρει κάτι καινούργιο το οποίο τώρα γράφουμε τη δημοσίευση και πιστεύω στο επόμενο ίσως 1-2 μήνες να τη στείλουμε στο περιοδικό. Έχω τη Δευτέρα μια συνάντηση με τον κύριο Σταθίου, γιατί έχουμε πρέπει να συζητήσουμε μερικά πράγματα. Στο θράγμα D, αυτό που έχει το γρανάζι των 63 εβδόμων. Έχει σφινωμένο πάνω από αυτό το γρανάζι και μάλιστα μια σφινούρα που φαίνεται να έχει στραβώσει λίγο η νικούλα της, καθώς την χτύπησε για να σφινώσει πάνω στο γρανάζι ο τεχνίτης. Ένα περίεργο αντικείμενο, στο οποίο σώζεται τα περίπου τα 3/5. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα και το οποίο μοιάζει με νεφρό ή με φασίλο ή κάτι τέτοιο. Το μέγεθός του είναι περίπου σαν αντίδραχμο, δεν είναι πάρα πολύ διεύρο. Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι πολύ μεγάλο. Εδώ σας το δείχνω σε μεγέθυνση. Ξεκινάει λοιπόν μια συζήτηση με τον κύριο Σταθίου για τι μπορεί να είναι αυτό. Και ο κύριος Σταθίου πολύ γρήγορα μου λέει πρέπει να βλέπω εδώ πέρα είναι μια οδηγητική καμπύλη. Εγώ που δεν είμαι αστρονόμος, δεν ξέρω τι είναι οδηγητικές καμπύλες, τον ρωτάω, μου λέει αν ξέρω τι είναι το camshaft που είναι ο κεντροφόρος όλων τα αυτοκίνητα, αυτό το ήξερα και έτσι μου λέει πολύ ωραία, αφού σου ξέρεις αυτό, έχει 4 δοντάκια ο κεντροφόρος, καθώς περιστρέφεται, ένα τα δοντάκια είναι τις δαμίδες των πιστονιών. Επομένως, η καμπύλη που περιγράφει ένα περιστρεφόμενος ο κεντροφόρος είναι σταθερή ακτίνα, τα μεγαλώνει, ακτίνα εκεί που το δοντάκι και επανέρχεται. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια οδηγητική καμπύλη. Αυτό δεν το κατάλαβα καλά. Και εδώ πέρα να σας δείξω μάλιστα μια παράδειγμα κάτι εύκολο. Ένα αντικείμενο το οποίο περιστρέφει γύρω από αυτό τον άξονα, καθώς περιστρέφεται, στην αρχή η ακτίνα του είναι μικρή, μεγαλύτερη κτλ. Εδώ πέρα είναι η μεγίστη, μέχρι που ξαφνικά ξαναγυρίζει πίσω στη μικρή ακτίνα. Η οδηγητική καμπύλη που περιγράφει ένα τέτοιο αντικείμενο είναι κάπως έτσι, δηλαδή η μικρή ακτίνα μεγαλώνει, πέφτει ξανά και τη μικρή, είναι μια πλειονωτή καμπύλη. Επομένως τώρα κατάλαβα εγώ τι περίπου ήταν αυτό, το έβαλα στο μυαλό μου, το ρώτησα μάλλον ήταν σημαντικό Κυριάκο. Ναι, δεν πρέπει να είναι σημαντικό, διαφορετικά δεν μπορούμε να το μελετήσουμε. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε να το μετράμε για να βεβαιωθούμε πως πράγματι έχουμε την οδηγητική καμπύλη που συνοδεύει αυτό το αντικείμενο. Θα πάω γρήγορα σε αυτές τις διαφάνειες. Το ονομάσαμε στοιχείο X, η Χ, αυτό το αντικείμενο. Βρήκαμε πως είναι λίγο έκεντρος που στο γρανάζι, δεν είχε το ίδιο κέντρο, ήταν λίγο πιο πάνω το κέντρο του. Και οι μετρήσεις μας είναι εδώ πέρα, είναι προς αυτή τη διεύθυνση, είναι 15,8 χιλιοστά, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι μείον 45 μοίρες, μετά πάει στο 17 κτλ. Άρα έχουμε την καμπύλη, την οδηγητική καμπύλη, την οποία αντιπροσωπεύει αυτό το στοιχείο X. Το θεωρούμε πως είναι σημαντικό, συμπληρώνουμε μέσα από αυτό τον πίνακα με συμμετρικά σημεία και αρχίζουμε πια και αναρωτιόμαστε τι μπορεί να είναι. Εδώ πέρα βέβαια είναι απαραίτητες γνώσεις μηχανολογίας και αστρονομίας. Η μηχανολογία μας δίνει την καμπύλη, την οδηγητική καμπύλη και ο αστρονόμος πρέπει δυστυχώς να βρει μια καμπύλη περιοδική στην αστρονομία, γιατί μέχρι τώρα αστρονομικές ήταν, το όργανο τώρα είναι ένα αστρονομικό όργανο.
Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε και έδωσε τον Κυριάκο είναι το πού ανατέλει και δύο ήλιους, καθώς αυτός μόνο κατά τις ημερίες 21 Σεπτεμβρίου και 21 Μαρτίου ανατέλει ακριβώς από την Ανατολή και τελικά το καλοκαίρι ανατέλει πολύ πιο βόρειο-ανατολικά και βεβαίως το χειμώνα πολύ πιο νότια-ανατολικά. Καθώς μάλιστα το σημείο Καμπής που είναι ουσιαστικά το βελότερο ή το νοτιότερο σημείο και εκεί κάνει πολύ περισσότερο χρόνο ο ήλιος και αν παρατηρήσουμε, αν καταγράψουμε τη θέση του ήλιου από πάνω πέρα από μέρα σε μέρα, θα δούμε πως πολλές μέρες είναι στο, και έχει μικρή ταχύτητα στα δύο άκρα και πολύ πιο γρήγορα από τις συναλλίες. Άρα θα μπορούσε μια τέτοια καμπύλη, έδωσε τον Κυριάκο τα ερωμένα. Εδώ είναι μια εικόνα που σας δείχνει αυτά τα οποία σας λέω για την ανατολή του ήλιου. Και ο Κυριάκος μετά από πολύ γρήγορα με το κάνει αυτή η καμπύλη. Η δεύτερη που σκέφτηκε ήταν αυτό που λέμε ανάδρομες κινήσεις πλανητών, όπως η Αφροδίτη για παράδειγμα, έτσι. Πάει, απομακρύνεται από τον ήλιο και μετά ανάδρομη κίνηση προς τα πίσω. Επομένως, έχουμε εδώ πέρα μια κίνηση η οποία έχει δύο μέγιστα, ίσως και δύο ελάχιστα. Το ετοιμάζει ο Κυριάκος, μάλιστα εδώ μας βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Τσιγάνης, ο οποίος είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η ειδικότητά του είναι η ουράνιο μηχανική, ακριβώς αυτό το οποίο θα θέλαμε. Δυστυχώς και αυτή η καμπύλη δεν έκανε και τότε είπα στον Κυριάκο, βεβαίως ξέρω άλλη μία, αλλά είναι τόσο μικρές οι κινήσεις που κάνει, θα έπρεπε να εφαρμόζεται στο δίκτυο του ηλίου, καθώς η γη μας περιφέρεται γύρω από τον ήλιο επίσης σε μη κυκλική τροχιά, άλλο το πάει γρήγορα, άλλο το πάει αργά. Και αυτό σημαίνει πως θα πρέπει ο χρόνος που κινείται να παίζει ελαφρά. Αλλά η διαφορά είναι γύρω στα 15-16 λεπτά κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου. Ο δείκτης του ηλίου διέγραφε τις 365 μέρες και είχε 365 υποδιαιρέσεις. Η κάθε υποδιαίρεση είναι μία ημέρα. Καταλαβαίνετε, τα 15 λεπτά στις 24 ώρες ήταν τόσο μικρή κίνηση του δείκτη που πάντα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μου λέει Γιάννη, δώσε μου το φίλο Γαβρίλη. Εντάξει, την υπολογίσαμε. Η Λίνη Αναστασίου έκανε την τελική. Είπαμε τη σύγχρονη πώς να γίνει. Πολύ γρήγορα η Λίνη ήταν καλή αστρονόμος. Βρήκε τα πάντα στο διαδίκτυο, βρήκαν και έτσι υπολόγιζε και την καμπύλη που είχε περιγράψει ο Πτολεμαίος το 100 περίπου, το δεύτερο αιώνα, τον πρώτο αιώνα με δεύτερο αιώνα του Χριστού. Αυτή την καμπύλη την λέμε εξίσωση του χρόνου και θα προσπαθήσω τα επόμενα 2-3 λεπτά να σας την εξηγήσω. Καταρχήν τον χρόνο τον μετράμε οι αστρονόμοι με την περιστροφή της γης γύρω από τον άξονα της και την περιφορά της γύρω από τον ήλιο. Όμως, επειδή ακριβώς η περιφορά της γύρω από τον ήλιο είναι έλλειψη και όχι κύκλος, αν το πάει γρήγορα και αν το πάει αργά. Επιπλέον, τον χρόνο τον μετράμε πάνω στον ησημερινό της γης και όχι στους πόλους. Γιατί καταλαβαίνετε στους πόλους, επί 6 μήνες το ήλιο δεν ανατέλει και δεν δει. Θα ήταν πολύ δύσκολο να αντίσουμε την ημέρα πάνω στο βόρειο, στο νότιο πόλο. Ενώ στο σημερινό, κάθε μέρα ανατέλει, κάθε μέρα δει, ενώ σε κοιτάει πολύ με τον χρόνο. Έτσι λοιπόν, ο χρόνος που μετράμε με την περιστροφή και τη περιφορά, δηλαδή πέρα η περιστροφή είναι η μέρα και την περιφορά τη γη, δεν κυλάει ομαλά για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι πως τη μετράμε πάνω στο σημερινό και ο δεύτερος είναι πως η τροχιά τη γη για τον ήλιο είναι ελκυκή. Έτσι λοιπόν, αν μετρήσουμε τον χρόνο βάζουμε έξω ένα σπήρο στο έδαφος και μετράμε τη σκιά του κάθε αξιδόντα το μεσημέρι. Θα δούμε πως άλλη η σκιά του είναι λίγο πριν και άλλη λίγο μετά από αυτό που δείχνει τα ορολόγια μας. Γιατί πάει η σκιά λίγο πιο γρήγορα ή λίγο πιο αργά κατά τη διάρκεια ενός χρόνου. Θα σας δείξω μια καμπύλη να εξηγήσω ακριβώς αυτά τα οποία σας λέω. Αυτό το χρόνο το λέμε πραγματικό, γιατί για να μετρήσει κανείς ένα τη χρονική απόσταση μεταξύ δύο στιγμών χρειάζεται ένα μέτρο σύγκριση. Το μέτρο σύγκριση είναι συνήθως, όχι συνήθως, αναγκαστικά είναι περιοδικά φαινόμενα. Περιστροφή, περιφορά ή ακόμα αναπάσεις. Μόνο αυτά τα τρία φαινόμενα μπορεί να είναι περιοδικά. Έτσι λοιπόν, πόσες περίοδοι χρωστάνε χωράνε μεταξύ δύο στιγμών, παραδείγματος χάρη μεταξύ 52 ωρών, χωράνε 24 ώρες συν 24 συν 4, 2,4 ημέρες. Άρα χωράνε 2,4 περιστροφές της γης μας. Έτσι μετράμε τον χρόνο από ανέκαθεν. Και τα ρολόγια μας,
αυτό κάνουν μόνο με τα ρολόγια μας, δεν πάνε άλλο γρήγορα και άλλο αργά. Τα ρολόγια μας πηγαίνουν με σταθερό ρυθμό. Αυτό είναι το ρόλο που δίνουν τα ρολόγια μας, το ονομάζουμε μέσο ηλιακό χρόνο. Η διαφορά των μέσου ηλιακού χρόνου από το πραγματικό είναι αυτό που λέμε εξίσωση του χρόνου, την οποία συμπαριστάμε εδώ πέρα. Τα ρολόγια μας, ας πούμε ότι είναι 0 λεπτά, εδώ είναι 20 λεπτά, εδώ είναι 20 λεπτά, βλέπετε, αν τα ρολόγια μας δείχνουν σταθερή πορεία μέσα σε ένα έτος, εδώ είναι από τις 0 ημέρες μέχρι την πρώτη μέρα μέχρι την 365η, και με σταθερό ρυθμό μετράνε τα ρολόγια μας με την κόκκινη αυτή καμπύλη που βλέπετε το χρόνο. Αντίθετα, η σκιά του ήλιου, άντε είναι λίγο πίσω και πρέπει να προσθέσουμε ή λίγο μπροστά και πρέπει να αφαιρέσουμε κάποια λεπτά, τότε είναι λίγο πίσω και πρέπει να προσθέσουμε. Και επομένως, αυτή εδώ πέρα η καμπύλη, η οποία εμφανίζεται σε όλα τα ηλιακά ρολόγια, είτε ως καμπύλη είτε ως πίνακας, μας δίνει την εξίσωση του χρόνου. Πού είναι η διαφορά μεταξύ του χρόνου που δείχνουν τα ρολόγια μας και του χρόνου που δείχνει ο ήλιος. Αυτή είναι μια πολύ μικρή διαφορά. Έτσι λοιπόν, είπα στον Κυριακό, να το υπολογίσουμε και αυτό, εδώ είναι κάποια ηλιακά ρολόγια, αυτό εδώ στο Πανεπιστήμιο μας, αυτό εδώ πέρα είναι η στο Νικηφόρο Δράμας, ένας παλιότερος φοιτητής που το έχει κατασκευάσει. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε ξανά τις μετρήσεις, να δούμε αν πόσο ταιριάζει αυτό το οποίο έχει ο μηχανισμός των αντικειθήρων με αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να υπολογίσουμε. Εδώ πέρα σας δείχνω πως αυτό το περίφημο στοιχείο Χ είναι περίπου σαν ένα διεύρο. Έτσι λοιπόν προχωράμε σε αυτή τη μελέτη και τελικά ο Κυριάκος είχε την πάρα πολύ ωραία ιδέα ότι εάν αυτό το ρολόι των 63 οδόντων είναι αυτό, το οποίο συνομένο πάνω του έχει το στοιχείο Χ, καθώς αυτό περιστρέφεται από την άτρεπτο B out, αυτή είναι η άτρεπτος αυτή, είναι αυτή που κινεί τον ήλιο. Δηλαδή αυτή περιστρέφεται μία φορά το χρόνο. Με ένα γρανάζι το οποίο εμπλέκεται με το γρανάζι των 63 οδόντων, και αυτό πρέπει να έχει 63 οδόντια βεβαίως, τότε αυτό εδώ το σύστημα περιστρεφόμενο, άλλοτε σηκώνει ψηλά ένα δίκτυο, να τον βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτή τη θέση, και όταν περιστρεφεί το πρώτο τέτοιο εδώ πέρα, τον έχει κατέβει. Εδώ ξανά σηκώνεται αρκετά και μετά έχει κατέβει. Να λοιπόν τα τέσσερα ακρότατα, δύο μέγιστα εδώ και εδώ και δύο ελάχιστα εδώ και εδώ. Έτσι λοιπόν με αυτή την καταπληκτική δουλειά, έχω πέρα ένα δουλειάκι, δεν μπορούσα να το παίξω. Το δοκιμάσαμε αρκετά με το τεχνικό μας, αλλά υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα. Και έτσι σας δείχνω αυτή την εικόνα ανταυτού. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο μηχανισμός των αντικειθήρων υπολογίζει την θέση την εξίσωση του χρόνου. Τώρα κάτι άλλο το οποίο εγώ θυμάμαι, γιατί την πρώτη μέρα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που βάλαμε μπροστά τον τομογράφο από την αρχή και κοιτάξαμε το θράσμα D. Και εκεί πέρα βλέπουμε στο θράσμα D ότι υπήρχαν κάποια περίεργα, δύο περίεργα γράμματα, ένα μ και ένα ε. Και εδώ πέρα το βλέπετε λίγο μεγέθυνση για να φανεί λίγο καλύτερα. Και βλέπετε ότι είναι πεντακάθαρμα. Κοιτάμε τώρα στη μεγίση του Τολεμαίου, που είχε γραφτεί μεταξύ πρώτου και δευτέρου μετά Χριστό αιώνα, βλέπουμε πως αναφέρεται και εξηγεί τον τρόπο υπολογισμού της εξίσωσης του χρόνου. Την ήξεραν και μάλιστα αναφέρεται στη μέση του ηλίου επικίνηση. Αυτό είναι αυτό που λέμε τώρα μέσο ηλιακό χρόνο. Και μας πολύ πιθανόν αυτό το γρανάζι, το οποίο πάνω έχει επιλέξει μία ψηλόν, τα γράμματα μία ψηλόν, και το θράσμα και το στοιχείο Χ, αλλά και ένα κάλυμα που είχε από την πίσω μεριά, και τα τρία είναι τα μοναδικά που έχουν τα γράμματα μία ψηλόν, και πιστεύω ειλικρινά ότι το μία ψηλόν αναφέρεται στη μέση του ηλίου επικίνηση που αναφέρει ο Τολεμαίος, και άρα αυτό ακόμα συνεπικουρεί το γεγονός ότι η εξίσωση του χρόνου ήταν καταγεγραμμένη στο μηχανισμό των αντικειθήρων. Τελειώνω με τα μοντέλα που έχουμε κατασκευάσει. Οι άξονες ήταν το πιο δύσκολο τμήμα το οποίο κατασκευάσαμε. Και κοιτάξτε εδώ πέρα για τα εξωδικούς, διπλή άξονες. Είναι πραγματικά κάτι περίεργο το οποίο πώς θα κατάφερε να φτιάξω τους άξονες, με τι λίμες, με τι υπομονή. Για να προχωρήσω παρακάτω, συνεχίζει η κατασκευή. Οι σειρμοί των γραναζιών με δυσκόλεψαν. Το πρώτο μοντέλο έφτιαξε κράτη μερικούς μήνες μέχρι να συναρμολογηθεί. Κάναμε αρκετά λάθη.
Αυτό είναι το πρώτο μοντέλο μας, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μισή ώρα πηγών στην Αθήνα και από τις 5 Μαΐου θα πάει στη Ζάκυνθο. Στο αστεροσκοπείο έχουμε μόνο το εσωτερικό του. Δεύτερο μοντέλο, το οποίο έχει πάει σε διάφορα μέρη του κόσμου, υπάρχει στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου μας. Το τρίτο είναι υπερμεγέθυντο μοντέλο, 4:1, και αμέσως μετά έγινε και ένα με 3:1, από Plexiglas, το οποίο μπορεί να το δει πολύ εύκολα καθώς περιστρέφεται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο λόφο της Πνίκας, εκεί μπορείτε να σας ξενεγήσουν, και στον Εναστρέα, στον Ουρανό, η κυρία Ναταλινού που τα οργανώνει αυτά, παλιά μας φοιτήτρια, και να θαυμάσετε το μηχανισμό και τι ακριβώς κάνει καθώς κινείται το στροφείο. Και τελειώνω το τελευταίο κομμάτι μου, γιατί πολύ με το ρωτά, να προλάβω τουλάχιστον να σας απαντήσω. Είχαν αρχαίοι Έλληνες εργαλειομηχανές κατασκευασμένες από σκληρό μέταλλο, ώστε να μπορούν να κόβουν γρανάζια? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Έτσι λοιπόν, κοιτάζοντας τι υπάρχει γύρω μας, και μάλιστα στο Νόησης υπάρχει μια επιγραφή από τον 4ο Αυγούστου αιώνα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας, η οποία αναφέρεται στην παραγγελία κατασκευής πόλων και εμπολίων, όπως λέει, οι οποίοι μπαίνουν ανάμεσα στους σπονδύλους των κοιώνων της Φιλόνιας Στοάς. Όταν κατασκευάζεται ένα σκήμα στην αρχαιότητα, κατασκευάζεται σε τμήματα, σε σπονδύλους. Αλλά αυτοί για να μπορούν να μην πέφτουν, πρέπει να έχουν ένα μικρό μέταλλο μέσα στο κέντρο. Και όχι μόνο αυτό ήταν λίγο πολύπλοκο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Είχε καταρχήν τα εμπόρια, τα οποία ήταν τετραγωνισμένα και τα οποία εμφυτευόταν στο κέντρο του κύωνος και στο πάνω και στο κάτω μέρος, και ενδιάμεσα έβαινε ο πόλος, που είναι ένα μικρό κυλινδικό, ένα μικρό κυλινδράκι το σοδά, το οποίο συγκεντρούσε αφενός τον κύωνα να μην πέφτει, και αφετέρου επέτρεπε στον κατασκευαστή, αφού τοποθετήσει ένα σπόνδυλο πάνω από τον άλλο, να τον περιστρέψει λιγάκι μέχρι τα νερά του να έρθουν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η παραγγελία, και η οποία είναι εκπληκτική. Έχει ένα κείμενο το οποίο το έχω αναπαράγει εδώ πέρα. Θα σας δώσω το ελληνικό κείμενο μαζί με τις σημειώσεις που έχω γράψει με διάφορα γράμματα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, τους δε πόλους στρογγυλούς, και θα κάνει τους πόλους στρογγυλούς. Και παρακάτω το μεγάλο ροζ κείμενο που έχω γράψει λέει: θα χρησιμοποιήσει 10 μέρη ενός κράματος από το Μάριον. Το Μάριον είναι μια πόλη στην Κύπρο. Ξέρω πως η Κύπρος παράγει χαλκό. Που θα είναι τα 11 μέρη από χαλκό και το 12ο από κασίτερο, κατήτερο, κατήτερο, να το γράφει εδώ πέρα, κατήτερο. Αυτή ακριβώς η αναλογία κατασκευής Μπρούτσου. Και συνεχίζει και θα παραδώσει τα μεν εμπόλια ορθά και ευθύγραμμα και ορθογωνισμένα, τους δε κόντους θα τορνεύσει, προσοχή η λέξη τορνεύσει, κάπου εδώ πέρα, θα τορνεύσει, που είναι κάπου, θα τορνεύσει, εδώ πέρα, θα τορνεύσει στρογγυλούς, σύμφωνα με το υπόδειγμα, και θα τους προσαρμόσει συναρμολόγοντάς τους με τα εμπόλια και ορθούς και στρογγυλωμένους παντού, έτσι ώστε να γυρίζουν ομοιόμορφα και να όταν περιστρέφονται. Εδώ πέρα καταλαβαίνετε μια πλάκα μια παραγγελία, η οποία αναφέρεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κοπτικά μηχανήματα. Είχαν τόρους και είχαν και κοπτικά εργαλεία για να κόβουν μέταλλα. Αυτά σχετικά με το αν θα είχαν τέτοια εργαλεία. Και θα πάω τώρα και στο τελευταίο τμήμα αυτής της ομιλίας, το οποίο μου λέει ότι το 600 π.Χ. Είχαν γίνει κάποια νομίσματα στο Ηραίον, είχαν βρεθεί μάλλον κάποια νομίσματα στο Ηραίον της Αγίας Σπάρτης που είχαν χρονολογηθεί από το 670 π.Χ. Ένας Αμερικανός καθηγητής μεταλλουργίας εξέτασε αυτούς τους οπολούς, αυτά τα νομίσματα, και απεφάνθη ότι ήταν ένα γράμμα σιδήρου και άνθρακα με περιεκτικότητα σε άνθρακα μεταξύ 0,2 και 0,8%. Αυτή είναι η αναλογία για να φτιάξει χάλιβα από σίδηρο. Ο χάλιβας δεν είναι μαλακός σίδηρο, είναι πολύ σκληρός και είναι πολύ ανθεκτικός. Μάλιστα δηλώνει στους New York Times ο Dr. Lyle Borst ότι αυτό ισομιλούσε με την κατοχή ατομικής βόμβας και τα μέτρα της εποχής. Και θα δούμε γιατί. Τυχαίως, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, βλέπουμε σε μια προθήκη στον τοίχο, και μάλιστα υπάρχει αυτή ακόμα, ήταν στην συλλογή Χαρκαίων, τώρα είναι στην έκθεση για την τελευταία έκθεση που έχουμε στο μουσείο.
και δείχνει τις αιχμές των πελών, σπαρτιατών και περσών από τη μάχη των Θερμοπυλών το 480 χρόνια. Όπως θα διαπιστώνετε, πολύ απειλικά φαίνονται οι αιχμές των πελών των περσών, πολύ μεγάλα, προφανώς ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα. Κοιτάξτε με, σας παρακαλώ πολύ, πώς φαίνονται αυτές όταν τις μεγεθύνουν λιγάκι. Είναι κατασκευασμένες από σίδηρο, μαλακές, και μάλιστα έχουν περίπου καταστραφεί. Μια κοιτάξτε τις αιχμές των βελών των Σπαρτιατών, ήταν κατασκευασμένες από χάλιβα. Καταλαβαίνετε πως αν και η υπόλοιπη πανοπλία των Σπαρτιατών ήταν κατασκευασμένη από χάλιβα, τότε μπορεί ο ουρανός να γινόταν σκοτεινός από τα βέλη των Περσών, όμως αυτά τα βέλη μπορεί να πέφτουν πάνω στους Σπαρτιάτες και πώς πέφτουν, λυγίζαν και πέφτουν κάτω. Επομένως, εντάξει, δεν θέλω να πω πολύ περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε πως οι Σπαρτιάτες, οι 300 Σπαρτιάτες, άντεξαν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στη μάχη των Θερμοπυλών, τους πολλαπλάσιους Πέρσες, οι οποίοι δεν είχαν πρώτον παραγγελία και δεύτερον τα όπλα τους δεν ήταν αρκετά σημαντικά. Έτσι λοιπόν, αυτή εδώ πέρα με αυτό το τμήμα θα σταματήσω και θα σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά, θα αφήσω μερικά ερωτήματα πάνω στην οθόνη και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
τον 4ο περίπου αιώνα έχουμε την αναδοχή της γεωκεντρικής θεωρίας με την γεωκεντρική. Βλέπουμε τον 5ο αιώνα του Πρωταστού να γίνεται μια εφαρμογή της θεωρίας. Αυτή η γνώση μέχρι πού έφτασε και πώς έφτασε, κάθεται, δεν υπάρχει κάποιος πιο, γιατί μέχρι το Γαλλίο πέρασαν 1200 χρόνια περίπου. Ο Αρίσταρχος, ο Σάμιος, είναι αυτός ο οποίος πρώτος και νομίζω ξέρω τώρα και γιατί και ποιο τρόπο και πώς σκέφτηκε, μας κατέστησε τον ήλιο σταθερό και τη γη να κινείται γύρω από αυτόν. Όπως αναφέρουν διάφορα κείμενα αργότερα, πριν το Αρίσταρχο δεν τα έχουμε, αλλά έχουν πολλές αναφορές για το έργο του Αρίσταρχου. Νήσιος έζησε κάτω από την επιρροή του μεγάλου δάσκαλου του Αριστοτέλη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την πραγματά πανεπιστήμια, αλλά εδώ έχει κάνει λάθος όπως δεν δέχτηκε τη θεωρία του Αριστάρχου και έτσι αυτή η θεωρία δεν επικράτησε μέχρι που ήρθε ο Κοπέρνικος με τα μαθηματικά που είχαν βρει μέχρι τότε και το εκτοθέσπισε. Παρόλο... Στο κείμενό του, ο Κοπέρνικος αναφέρει στους αρχαίους Έλληνες και στον Αρίσταρχο βεβαίως, στον Αριστοτέλη, στον Αρίσταρχο και σε άλλους, από την πρώτη σελίδα, δεν το εξέδωσε το κείμενό του πριν πεθάνει, γιατί φοβότανε, ήταν ερωτικός. Ο εκδότης του όμως έχει διαγράψει, κάποιος είναι προμηθεία από αυτή τη σελίδα, έχει διαγράψει αυτή τη σελίδα του έργου του Κοπέρνικου και έτσι στα πρώτα κείμενα δεν εμφανίστηκε. Αργότερα όμως δημοσιεύτηκε και αυτά. Έτσι λοιπόν χάνεται αυτή η γνώση και να επανέλθει πολλούς αιώνες μετά. Ο κύριος, στα μοντέλα που ανακατασκευάσατε, προσπαθήσατε να μιμηθείτε και τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν τότε ή ακολουθήσατε σύγχρονες μεθόδους? Το πρώτο μοντέλο που κατασκευάσαμε δεν είχε καμία βίδα. Είχε πύρους που συγκρατούσαν τα γρανάζια πάνω στους άξονες και το μοντέλο, τα μοντέλα μας αυτά παρέπεαν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, άμα είναι μεγάλο γρανάζι γύρω από το μικρό άξονα, αυτό παίζει λιγάκι. Και αν παίξει λιγάκι, μπορεί να χάσει την επαφή του με το άλλο γρανάζι. Το επόμενο μοντέλο επίσης δεν είχε βίδες, αλλά του βάλαμε αυτές τις βίδες που λένε τα κλίψ, τα ωμέγα, για να συγκρατούν λίγο καλύτερα. Το τρίτο, το οποίο είναι από plexiglass, βεβαίως δεν έχει καμία σχέση, γιατί αυτό είναι από plexiglass, δεν είχε plexiglass στην αρχαιότητα. Και έτσι, ναι, έχουμε κάνει προσπάθειες και μάλιστα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι η καλύτερη ομάδα που κατασκευάζει μοντέλα. Τα ζητάνε και τα αγοράζουν. Γιατί το πρώτο μοντέλο μας κόστησε 10.000 ευρώ. Χωρίς εργασία. Μόνο τα υλικά, τα λάθη κάνουμε ξανά. Το μεγάλο μοντέλο που είναι 3+1 κοστίζει 18.000 ευρώ. Ο κ. Ευσταθίου είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με αυτά. Δεν απασχολείται καθόλου με τα οικονομικά. Αλλά όμως είναι πολύ δύσκολη κατασκευή και χρειάζεται αρκετοί μήνες. Όμως αυτή τη στιγμή έχει αρκετά διαδοθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ξέρω πως πολύ σύντομα ένα 3+1 μοντέλο θα πάει στην Κίνα, στο Μουσείο Τεχνολογίας και Επιστημών του Κίνου και ξέρω πως εκεί πέρα, γιατί το ρώτησα βεβαίως, περνάνε 2,8 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Λέει το 1/3 του πληθυσμού της χώρας μας. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτό γιατί έτσι διαδίδει το μηχανισμό σας. Άρα, όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, είμαστε ακόμα προς διερεύνηση των μεθόδων που χρησιμοποιήσατε. Εγώ τώρα έχω αποφύγει να πω τη λέξη αντίγραφο. Έχω μιλήσει στην αγγλική λέξη μοντέλο ή τη λέξη ομοίωμα. Αντίγραφο θα ήταν αν ξέρουμε πώς ακριβώς είναι ο παλιός μηχανισμός και κάνουμε ένα αντίγραφο. Από τις γνώσεις που έχουμε, φτιάχνουμε ομοιώματα ή ανακατασκευές. Έξηγε ότι η αναστέτεια αξία μηχανισμό δεν φυλάσσεται σε ένα ιερό, σε έναν άκτορο και βρίσκεται σε ένα πλοίο. Ναι, εδώ πέρα δεν ξέρω αν μπορέσω να βρω γρήγορα αν έχουμε κάποιες αναφορές. Έχουμε δύο αναφορές από την Κέρονα, οι οποίες αναφέρονται, α μην το πω, δεν πειράζει, σε δύο περιπτώσεις που έχει δει σφαίρες που υπολογίζουν τη θέση του ήλιου και τη ελλείψη των πλανητών. Τη μία την είδε στο σπίτι του Μάρκελου, του εγγονού του στρατηγού Μάρκελου που κατέλαβαν το 212 π.Χ. τη Συρακούσα και την κατέστρεψαν και σκόπισαν και τον Αρχιμήδη. Και αναφέρει πως ο παππούς του είχε φέρει δύο σφαίρες, τη μία την
αφιέρωσε στον ναό, στον ναό που είναι στην αγορά στη Ρώμη, που έχει τις τρεις κολόνες από πάνω, συγχωρείτε, δεν θέλω να κάνουμε τώρα, το πειράζω. Και το άλλο ήταν στο σπίτι που ένας Ρωμαίος στρατιώτης κατάφερε και το δούλευε. Και το άλλο που είναι στο σπίτι του φίλου του Ποσειδονίου, στο οικό φιλόσοφο, κάτι το σπίτι, ο οποίος ήταν στη Ρώμη. Έτσι λοιπόν, ίσως υπήρχαν κάποια, δεν υπάρχει στην Δωδόνη. Μήπως κάποιος είχε να δώσει σαν ενθύμιο στη Δωδόνη, στο ναό. Μπορεί, αλλά δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Προσπαθώ να σας πω αυτό το οποίο είμαστε λίγο πιο σίγουροι. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε. Και δεν είναι κανένας εκπαιδευτικός για να προλάβει το πλέον.